Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην απόψινή εκπομπή «Ήχος στο τελικό σύνορο». Απόψε είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή. Καταρχάς διότι η σύνθεση των συμπαρουσιαστών είναι διαφορετική. Στη θέση του Στέλιου Νικολαίδη έχουμε τη χαρά, θα έλεγα να έχουμε τη χαρούλα, μπορούσα να πω μόνο θα έχουμε τη χαρά. Θα είναι η Χαρούλα Νικολαίδου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι όντως μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή απόψε και μεγάλη χαρά που είμαι σε αυτή την εκπομπή μαζί με τον μοναδικό μας καλεσμένο. Καλώς μας ήρθες, Χαρούλα. Χαίρετε. Και φυσικά η Τόνια Μασουρίδου. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ήχος στο τελικό σύνορο» και πραγματικά είναι ξεχωριστή εκπομπή γιατί ο Κώστας Τουρνάς που φιλοξενούμε απόψε είναι πάρα πολύ αγαπητός και ένας βελούδινος επαναστάτης, κατά τη γνώμη μου. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε σήμερα έναν τόσο μεγάλο Έλληνα μουσικό μαζί μας. Ένα πολυτάλαντο καλλιτέχνη, κυρίως συνθέτη, στιχουργό, τραγουδιστή, μουσικό οργανοπαίχτη, ενορχιστρωτή με εκατοντάδες τραγούδια στη δισκογραφία και ιστορία που θα την ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε. Το κύριε δεν το γλίτωσες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Από πού θα ήθελα να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Και φυσικά να πούμε ότι ξεκίνησε η εκπομπή με τον ύμνο των Πολ, έτσι, το «Ήλια μου, ήλια μου», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σας. Να πούμε ότι είναι η ηχογράφηση του 70. 70. Έτσι. Γιατί είναι τρελά χρόνια, έτσι, στο 2015 να μιλάς για 45 χρόνια ηχογράφηση. Και η οποία με έναν τρόπο παραμένει ζωντανή. Δεν ξέρω αν σας το είπαν τα κορίτσια πριν μέσα που πριν έρθω, ότι είναι ένα κομμάτι που το παίζουμε και εμείς με το συγκρότημα και μάλιστα σκεφτόμασταν να το παρουσιάσουμε άμεσα σε μια συναυλία. Εντάξει, είναι όντως κομμάτια αθάνατα, δεν τα έχει φτύρει ο χρόνος καθόλου πραγματικά. Και αυτή η ημερομηνία που είπατε, που είπες Κώστα, το 70, νομίζω είναι μια χρυσή εποχή, η οποία δηλαδή πλέον δεν μετράς τα χρόνια πώς είναι, έτσι, και το κάνεις, όντως αστίζεις. Αλλά είναι στο βάθρο, είναι εκεί ψηλά αυτή η δεκαετία. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια, ότι αν με βάλεις σε μένα στα 20 μου χρόνια στο 70 και κοιτάξω τι συμβαίνει γύρω μου, θα μπορούσα να πω ότι πιθανώς, όχι σίγουρα, τα πράγματα να ήταν χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Ναι. Τότε. Το να κοιτάς εκ του αποτελέσματος μετά, ότι υπήρξε μια πρόοδος, ότι γίνανε ορισμένα πράγματα. Σπουδαία πράγματα. Ανακουφιστήκαμε από διάφορα πράγματα και εμψυχωθήκαμε από διάφορα πράγματα. Αυτό είναι εκ των υστέρων. Την ώρα που το ζεις όμως, δεν είναι τόσο ρομαντικό όσο ακούγεται από μακριά που το κοιτάμε τώρα. Έχει σχέση και με αυτό που λέτε, που λες, συγγνώμη. Έχει σχέση και η μικρή, ας πούμε, ζωή του συγκροτήματος. Όχι. Αυτό ήταν εκ των υστέρων κάτι άλλο, ναι. Αλλά εκείνο που προσπαθώ να πω είναι ότι πολλές φορές, ας πούμε, οι άνθρωποι στις μέρες μας, αυτά που ζούμε τώρα, απογοητεύονται, έρχονται σε απόγνωση, τρελαίνονται. Ναι, είναι δύσκολα. Και βλάπτουν τους εαυτούς τους ακριβώς επειδή η ανησυχία είναι τόση. Η ζωή, για τη δική μου έτσι, εκτίμηση, γιατί έχουμε διαβάσει ιστορία, έχουμε δει ευρωπαϊκούς πολέμους, παγκόσμιους πολέμους, έχουμε δει εμφυλιακές συγκρούσεις, έχουμε δει ό,τι μπορεί να διανοηθεί η πρόσφατη ιστορία. Ναι. Και αυτά σε πολιτισμένες κοινωνίες και στους σύγχρονους καιρούς, στην πολύ πρόσφατη ιστορία μας. Όλα αυτά όμως μένουν πίσω. Είναι δυστυχώς τα ελαττώματα τα ανθρώπινα. Κάποιος θέλει, κάποιος δεν θέλει, κάποιος επιμένει, κάποιος εκβιάζει, κάποιος. Ζούμε τέτοια πράγματα τώρα και πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο κανείς να αυτοτραυματίζεται ούτε ψυχικά ούτε σωματικά, λαβαίνοντας τόσο σοβαρά υπόψη τους καιρούς. Και ο αντίλογος είναι δηλαδή να κάνω πως δεν καταλαβαίνω ή να μην ζω αυτό που ζω. Όχι, το ζεις. Μην το υπερεκτιμάς, μην το καλλιεργείς στο κεφάλι σου, μην το διωγγώνεις. Φτάνει αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα στούντιο 5-6 άνθρωποι, ας πούμε, και κάνουμε μια εκπομπή, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Πραγματικά έτσι είναι. Υπέροχα είναι, υπέροχα. Από αυτό που λέτε, εγώ καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Πέρα από τις δυσκολίες, ας πούμε, που μπορεί να σε τρελάνουν, κάτι άλλο που κατά τη γνώμη μου αποδείχθηκε ότι μπορεί να σε τρελάνει, και αυτό φαίνεται και από διεθνείς καλλιτέχνες, αλλά και από Έλληνες καλλιτέχνες, είναι αυτό το τελικά αφύσικο πράγμα
για τον άνθρωπο που σου κάνει το Star System να σε πάρει σε μια μέρα ή επιτυχία. Γιατί το Star System φτιάχτηκε σιγά σιγά. Εν πάση περιπτώσει, οι πρώτοι που βίωσαν αυτό το πράγμα ζορίστηκαν. Έτσι δεν είναι? Και εσείς σίγουρα το βιώσατε αυτό έντονα. Εάν το αντιμετωπίσεις με μέτρα δύναμης και εξουσίας, βεβαίως θα τρελαθείς. Ποιος είμαι εγώ, πω τι είμαι κτλ. Κοίτα που δεν είχαν καταλάβει την αξία μου και τέτοια. Όμως αυτό είναι μάταιο. Είναι μάταιο γιατί ο πρώτος που θα έρθει αντιμέτωπος με σένα είσαι εσύ ο ίδιος. Έτσι. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα πεις, ωραία, χτες έγραψα ένα καλό τραγούδι, αυτό έγινε αφορμή να με γνωρίσουν, ξέρω εγώ, κάποιοι άνθρωποι ή ακόμα και να με αποδεχθούν. Σήμερα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο να νιώθεις εξουσιαστικά, να νιώθεις δύναμη, γιατί ήδη την έχεις πατήσει ο ίδιος. Πριν λέγαμε ότι έπεσε στη λακκούβα. Λοιπόν, μην πέσεις στη λακκούβα. Όμως, για να μην χαθούμε πολύ, μην πάμε δηλαδή στην πολύ λεπτομέρεια αυτό. Εγώ λέω το εξής, ότι μια ζωή δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα να συμβεί. Ας είναι στην καθημερινή μας αντίληψη, η Λίτσα έκανε ένα παιδί. Δεν είναι όμως τόσο απλό το πράγμα. Και από την ώρα που ένα πλάσμα ενώνεται με τη ζωή, την υλική ζωή, εδώ την απτή, δεν είναι σε τόση επικινδυνότητα όσοι φωλιάζει στο κεφάλι του καθενός μας. Η ζωή μας δηλαδή δεν είναι για πέταμα με δύο κουβέντες. Ή δεν είναι τόσο πρόχειρη και εύκολη για αχρήστευση όσο μπορούμε να φοβηθούμε. Κατά συνέπεια, αυτό που μένει και μας δηλητηριάζει περισσότερο από όλα είναι ο υπερμεγενθυμένος φόβος μας, ο οποίος κατακαιρματίζεται και γίνεται και ένα εκατομμύριο άλλοι φόβοι. Θα έρθει στο ραντεβού, θα πάρω τα λεφτά, θα μου πει αυτό, θα είμαι αποδεκτός, θα είμαι όμορφος, θα είμαι κουρεμένος, θα προλάβω το μπάνιο, θα προλάβω το λεωφορείο, δεν έρθει το ταξί. Δηλαδή γίνονται ένα εκατομμύριο φόβοι και αυτό είναι άδικο που κάνουμε σε αυτούς μας. Γιατί η ίδια η μέρα αυτή καθεαυτή, με όση δυσκολία και αν φανταστείς, περισσότερη από αυτή που ζούμε, η μέρα είναι βατή, η μέρα είναι αρκετή και η μέρα στο τέλος είναι δώρο. Έτσι είναι. Αντί να την απολαμβάνουμε λοιπόν και αντί να χαιρόμαστε και μόνο την ύπαρξή μας, σκοτίζουμε το κεφάλι μας με χιλιάδες προϊόντα του φόβου μας, του κατακερματισμένου φόβου μας, και στο τέλος λέμε πώς πέρασε η εβδομάδα, πώς πέρασε ο μήνας, πώς πέρασε η ζωή. Αυτό δεν αξίζει τον κόπο και δεν το λέω για να πω κάτι και καλά σημαντικό, είναι κάτι που το λέω για να τα ακούω εγώ. Μου κάνει καλό και δεν θέλω να το ξεχνάω ποτέ. Και είναι πολύ σημαντικό που το ακούνε πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι είναι συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή. Ναι, οι νέοι... Είναι πολύ σημαντικό που το λες εσύ, Κώστα, που είσαι ένας μουσικός που αγαπάει και είναι νεολαία αυτή τη στιγμή και οι πιο παλιοί, αλλά παίρνουν δύναμη. Εγώ που σε ακούω δηλαδή, φυσικά και παίρνω δύναμη και ξελαμπικάρει το μυαλό και σε συνδυασμό και όλα, ναι, με όλη τη δημιουργία. Κοίταξε, αν γίνουμε υπεραναλυτικοί, ναι, δεν τελειώνει ο φόβος. Όλοι έτσι, θα καταπιαστούμε το φόβο. Επειδή όμως η ίδια η ζωή έχει απαιτήσει, εγώ λέω ότι κάνε τη μέρα σου, κάνε ό,τι μπορείς καλύτερο και τα πράγματα θα βρουν το δρόμο τους. Έπειτα μια ζωή την οποία θα ζήσεις, θες δε θες, γιατί σήμερα υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει, ξέρω εγώ, ένα πόλεμο. Βέβαια. Μια κατοχή. Mm-hmm. Έχουν ζήσει τις φτώχειες, έχουν ζήσει την ανέχεια, έχουν ζήσει. Και σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 85, 90, 95 χρονών. Είναι εδώ. Έτσι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν είχαν παρασκοτιστεί σε εκείνους τους καιρούς, αν δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα ρίχνανε μέσα στην ψυχή τους, συγγνώμη, σαν μια πληροφορία γεμάτη ανησυχία, δεν θα είχαν φτάσει εδώ. Δεν θα μπορούσαν να ζήσουν. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι η πρώτη μας ανάγκη, το πρώτο μας οξυγόνο είναι μην ανησυχείς και μέσα σε μια ζωή θα γίνουν όλα. Δηλαδή θα τα ζήσεις όλα. Έτσι. Και την ανησυχία και την έλλειψη και την ευχαρίστηση και το καλοσέχη και το περίσευμα θα τα ζήσεις. Άρα μην γεμίζεις το κεφάλι σου με κάτι, ας πούμε. Μην το κάνεις να ασφιχτιά, μην το κάνεις να δημιουργεί τις δικές του απογνώσεις. Δεν έχουν κανένα νόημα. Για τίποτα όμως. Και όταν λέω για τίποτα, εννοώ δύο πράγματα στη ζωή μας είναι, πώς να πω, πάρα πολύ δύσκολα. Η σχέση μας και τα οικονομικά μας. Αυτά μας γονατίζουν κυρίως. Κυρίως, σωστό. Έτσι. Σήμερα δεν πήγε καλά η σχέση σου, θα πάει αύριο. Σήμερα δεν έχεις λεφτά, θα έχεις αύριο. Αν αυτό το πράγμα,
πας να το λύσεις σήμερα για το αύριο, επειδή το αύριο δεν είναι δικό σου, δεν θα λυθεί ποτέ, θα μείνεις με την ανησυχία. Ποιος ο λόγος? Και περισσότερος κόσμος είναι με αυτή, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις και είναι κρίμα. Δεν το λέω γιατί έτσι. Το λέω γιατί το ζω γιατί και εγώ. Υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό που το υπογραμμίζετε. Είναι στην πραγματικότητα μια κατάσταση ύπαρξης αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί το ίδιο στο καλός έχει όταν συνέχεια το τροφοδοτείς με μια άρνηση, χωρίς απάντηση, με ένα κενό, με μια σύγχυση, με μια ανησυχία. Πόσο θα αντέξει αυτός ο οργανισμός να είναι υγιής? Mm-hmm. Ο μόνος τρόπος να παραμένει υγιής είναι να είναι εδώ όπως είναι, χωρίς επιπλέον πράγματα στο κεφάλι. Έτσι. Αυτό. Ένας ήλιος λοιπόν μας χρειάζεται, ακριβώς όπως το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Σωστό, έλα ήλιο μου. Πολύ σωστό. Κώστα, μια ζωή μουσική. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Από πάρα πολύ. Από πότε δηλαδή, ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα που είπες αυτό θέλω, αυτό θα κάνω? Το πρώτο ερέθισμα ήταν το ότι ζούσα στην Τρίπολη, κάποια δωμάτια του σπιτιού μου στο Ισόγειο τα νοικιάζαμε σε φοιτητές της Ακαδημίας της Τρυπόλεως, από εκεί έβγαιναν δάσκαλοι δηλαδή. Ανωτάτη ήταν, αλλά υπήρχε η Ακαδημία στην Τρίπολη. Έβγαιναν δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι έπρεπε να ξέρουν μουσική, γιατί θα δίδασκαν και σολφές και μουσική. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί έπρεπε να. Ήταν μάθημά τους δηλαδή το οποίο. Δηλαδή έπρεπε να ξέρουν και ένα όργανο. Ο ένας λοιπόν έπαιζε μαντολίνο, ο άλλος ακορντεόν, ο άλλος κιθάρα, ο άλλος κλαρίνο. Και ήδη στο σπίτι μας ζούσαν περίπου 6-7 φοιτητές, ίσως και 10. Φαντάζομαι ότι υπήρχαν 10 όργανα λοιπόν στα κάτω δωμάτια. Όπου εγώ ως πεντάχρονο, ας πούμε, γύρναγα μέσα στα δωμάτια των φοιτητών, ας πούμε, και να ένα μαντολίνο που είναι και στα μέτρα μου, ας πούμε. Από εκεί και μετά δεν σκέφτηκα ποτέ τίποτα άλλο. Και πιθανώς, επειδή πριν μπούμε στο στούντιο, κάναμε μια κουβέντα για την ευεργετική επίδραση της μουσικής, ίσως αυτό το πράγμα από ένστικτο, γιατί αποκλείεται να ήταν αντίληψη, ένιωθα ότι αυτό το πράγμα μου κάνει τόσο καλό. Ναι. Που αξίζει τον κόπο πολλά πράγματα. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να ασχοληθείς και να ζεις με μουσική, παρά να κάνεις κάτι άλλο που θα σου φέρει χρήματα, ας πούμε. Υπόψη μου ότι η μουσική σε εκείνα τα χρόνια δεν σου έφερνε. Δεν έφερνε χρήματα. Μιλάμε έτσι. Τώρα, μάλλον το συγκρότημα. Το πρώτο σχήμα με τους φίλους. Γιατί συνήθως έτσι ξεκινούσαν τα συγκροτήματα. Αυτά ήταν στην εφηβεία. Κάναμε διάφορα συγκροτήματα, παίζαμε από εδώ. Συναυλίες, κόσμος που σας αγαπούσε κτλ. Μιλάμε για πιο νωρίς ακόμα. Παιδιά. Παιδιά. Κάτι που έχω ακούσει για τα πρώτα σχήματα, ότι είχαν μια λατινοαμερικάνικη. Ναι, γιατί αυτή ήταν η επιρροή της εποχής. Της εποχής. Ναι, παίζαν τα ραδιόφωνα Λατινική Αμερική, παίζαμε κι εμείς. Αν πείτε δηλαδή ότι. Τα πρώτα κομμάτια, ας πούμε, ή καλλιτέχνες που σας άγγιξαν και που ασχοληθήκατε, ποιοι θα ήταν? Το αποκαλυπτικό ήταν Beatles. Beatles. Και κυρίως, Beatles. Όχι οι Beatles που άκουσα, όσο οι Beatles που είδα. Γιατί παίχτηκε κάποια στιγμή το A Hard Day's Night, η πρώτη τους ταινία, η Μαυρό-Άσπρη. Την είδα εκατομμύρια φορές. Και ήταν το σοκ. Ήταν κυριολεκτικά αποκαλυπτικό για μένα. Δηλαδή, είναι και αυτή η μουσική. Γιατί πρέπει να πω ότι οι προηγούμενες εμπειρίες μου ήταν, ας πούμε, ένα άλλο σοκ επίσης ήταν όταν άκουσα σε γυμναστικές επιδείξεις, δηλαδή το τέλος της χρονιάς του σχολείου, όπου και οι φοιτητές της Ακαδημίας επίσης συμμετείχαν στον εορτασμό. Το πρώτο σοκ ήταν μια ορχήστρα περίπου 90 ανθρώπων, οι οποίοι όλοι παίζαν παραδοσιακά όργανα, φυσικά, χωρίς ηλεκτρική ενίσχυση. Και άκουσα μερικά κομμάτια δημόδη και δημοτικά, ο Μεμέτης, ξέρω εγώ, να τα παίζουν 90 όργανα μαζί. Πω, καταπληκτικό. Αυτό ήταν, η τρίχα ήταν όρθια, πώς να σου πω, δηλαδή, τι είναι αυτό. Και πολύ σπάνια στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κάθε περιοχή έχει τις ζυγές της, ας πούμε, δηλαδή ζευγάρια οργάνων ή τα μικρά σύνολα, ο κάθε τόπος. Και πολύ σπάνια θα ακούσεις από ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων στην Ελλάδα παραδοσιακή μουσική, ενώ, ας πούμε, οι Τούρκοι. Το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το εφέ, ας πούμε, και φτιάχνουν μεγάλες ορχήστρες όπου έχει μια άλλη δυναμική. Κοίταξε, για μένα ήταν αποκαλυπτικό από την άποψη ότι αυτό το αποτέλεσμα που άκουγα δεν προλάβανε να λειτουργήσουν οι αισθήσεις, δηλαδή πήγαινε κατευθείαν στην ψυχή μου. Ένα πράγμα σε γέμιζε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, φως. Συμφωνώ απόλυτα. Παίξατε παραδοσιακή μουσική ποτέ? Σχεδόν ποτέ. Σχεδόν ποτέ. Την αγαπήσατε από μικρός όμως? Μ' αρέσουν τα ακούσματα. Έκανα ο Παπαθανασίου ένα δίσκο που τραγουδούσε η Παπά και κάποιοι άλλοι με παραδοσιακά κομμάτια τα οποία τα έκανε σε ηλεκτρονική μορφή.
Και επίσης διατηρούσαν αυτό το εξαιρετικό και της σύνθεσης, αλλά και της, του περιεχομένου. Κατάλαβα. Τόνια. Εγώ ξέρω, Κώστα, ότι έχεις εμπνευστεί ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Το «Άνθρωπε αγάπη» από το έργο αυτό το φοβερό, το «Φράουλες και αίμα». Αλήθεια είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Για πες μου. Τη Μαρία τη γνωρίζεις. Τη γνωρίζω. Τη γυναίκα μου. Λοιπόν, είχαμε πάει να δούμε το «Φράουλες και αίμα». Ήταν στο έμπαση του Κολονακίου. Πατριάρχου Ιακήμ. Πατριάρχου Ιακήμ. Πήγαμε να δούμε την ταινία, δεν ήξερα καν γιατί μιλάμε. Αυτή η ταινία με δύο κουβέντες είναι η πρώτη κατάληψη πανεπιστημίου από φοιτητές διαμαρτυρώμενους για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πριν από λίγους μήνες έχει κυκλοφορήσει ο μόνος του Λένον με τη Γιώκο Όνο το «Give Peace a Chance», «Δώσε στην ειρήνη μια ευκαιρία». Και οι φοιτητές οι οποίοι κάνουν κατάληψη για τον πόλεμο του Βιετνάμ διαμαρτυρώμενοι γιατί εμείς πολεμάμε εκεί και αποσύρεται τα στρατεύματα τους Αμερικανούς από εκεί, αυτοί που κάνουν την κατάληψη λοιπόν τραγουδάνε τον «Give Peace a Chance». Καθιστή, ειρηνικά, αλλά επειδή η Αμερικάνικη κοινωνία είναι κάπως περίεργη, κάπως, αυτό το πράγμα το θεωρεί κακή αρχή και κακή εξέλιξη. Μπαίνουν μέσα λοιπόν και FEP και πεζοί αστυνομικοί, τους σηκώνουν δια της βίας, κακήν κακός, σασακιά δηλαδή, διότι ο καθιστός δεν σηκώνεται να φύγει, μένει καθιστός, άρα πρέπει να σε σηκώσουν. Και τους κυριολεκτικά τους πετάνε έξω, σε βαθμό που έχει μια σκηνή, ας πούμε, που έχει φοιτητή, που δύο αστυνομικοί τον κρατάνε και τον πετάνε έξω από το κάγκελο στον αέρα, όπου σκάσει δηλαδή. Σασακί. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Είναι αληθινό. Ναι, ναι, ναι. Είναι αληθινό. Είχε σχεδόν δημοσιογραφικό χαρακτήρα η ταινία. Αυτό το πράγμα όταν το βλέπω εγώ και είμαι 19 μισό, 20, 21 κάπου εκεί, ούτε θυμάμαι πόσο είμαι, 21 μισό κάπου εκεί. Εντυπωσιάστηκες φοβερά. Είναι ένα πράγμα που δεν έχω ανοχή γι' αυτό, δεν μπορώ να το χωνέψω δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλά όταν δεν έχεις ανοχή και συγκρούεσαι με κάτι, αν αυτό το πράγμα δεν διοχετευτεί κάπου θα σκάσει μέσα σου. Έτσι. Δηλαδή θα πάθεις κάτι. Φαίνεται ότι έχω μια ευλογία γιατί πήγα σπίτι και ήμουν τόσο πολύ θυμωμένος, ήμουν έτοιμος όταν τέλειωνε η ταινία να τα βάλω με τους ανθρώπους που βλέπαν την ταινία. Δεν μιλάτε, δεν κάνετε κάτι, δεν επαναστατείτε, δεν το έκανα. Και όταν γύρισα πια σπίτι, άφησα τη μέρα στο σπίτι και γύρισα σπίτι, ένιωσα, πώς να σου πω, να βράζει αυτό το πράγμα μέσα μου. Κάπου πρέπει να πάει. Και πήγε το ότι με μια πάλι ηλεκτρική κιθάρα, κάτι το συνήθιζα γιατί πάντα ένας γείτονας ενοχλείται όταν παίζει μουσική και άμα η ώρα είναι 3 τη νύχτα δεν μπορεί, ας πούμε, να σ' ανεχθεί. Έπαιρνα την ηλεκτρική κιθάρα η οποία δεν ακουγόταν και ένα χαρτί μπροστά μου και έγραψα το «Άνθρωπε αγάπη», αλλά όταν λέω το έγραψα σαν να προϋπήρχε. Δηλαδή μπαμ και έξω. Μπαμ και έξω, ναι, σαν να προϋπήρχε. Ταυτόχρονα δηλαδή, μελωδία, συγχορδίες. Ακριβώς. Φοβερό. Και στίχος. Σε μία νύχτα έγινε αυτό, Κώστα. Όχι, σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα. Αυτό όμως μου γλίτωσε, παρόλο που ήμουν μικρός, κάτι μου γλίτωσε εγκεφαλικό, μου γλίτωσε καρδιακό, μου γλίτωσε ένα ψυχολογικό πρόβλημα που θα το κουβαλούσα πάντα. Γι' αυτό και θεωρώ τη μουσική και την επικοινωνία των ανθρώπων θεωρώ ευλογία, γιατί οτιδήποτε είναι δημιουργικό και κίνηση και επαφή με τους ανθρώπους, γλιτώνει από τους ανθρώπους πολλά, πολλά κακά. Προτείνω να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Βέβαια. Θα πρότεινα λοιπόν να τα ακούσουμε όπως από την εκτέλεση που είναι στα ντουέτα, που τραγουδάνε 6-7 εξαιρετικοί έτσι, συνάδελφοι. Και από τα ντουέτα, ναι. Έχουμε φέρει και μας έφερε ο Κώστας. Ναι. Τα CD του μας έφερε. Ναι, μας έφερε και το καινούριο το CD. Θα μιλήσουμε για την καινούρια δουλειά. Όχι, καινούριο ήδη πάει καινούργια. 3 χρόνια, 4 χρόνια. Ναι, την είναι. Τελευταία τέλος πάντων, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και ακριβώς μας την έφερε δώρο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ. Ακριβώς. Είναι δύο CD, έτσι. Τρία CD. Το ένα είναι CD, μια ζωντανή παράσταση. Το άλλο είναι DVD, μια ζωντανή παράσταση. Μπράβο, DVD. Και ένα CD που έχει τα 4 καινούργια. Το βρήκε, Στάσο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Και ένα ημερολόγιο.
και ένα ημερολόγιο με σκέψεις. Ναι, θα ακούσουμε και τα καινούργια τραγούδια μετά. Βέβαια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα τα ακούσουμε από τους Πολ, βέβαια, από ό,τι βλέπω, αλλά μετά θα, νομίζω, πειράζει, θα το βρούμε και στα ντουέτα. Ευχαριστούμε τον Τάσο για αυτή τη φοβερή μίξη που έκανε και από τη μέση του τραγουδιού και μετά. Ακούσαμε άλλη εκτέλεση του, τραγουδιού. Πρώτα από τους Πολ και μετά από το δίσκο του 94 ντουέτα. Ντουέτα, ναι. Όπου ποιοι τραγουδούσαν, ακούσαν πολλές φορές. Είναι πολλοί. Τώρα φοβάμαι μην ξεχάσω κανένα. Ήταν η Αλέξα, ήταν ο Δάντης, ήταν ο Κώστας Χατζής, η Σοφία Ιερβανίτη. Σοφία Βόσου. Βόσου. Χάρης Κατσιμίχας. Χάρης Κατσιμίχας. Λαός. Ναι. Λαός. Και πολύ. Χοροδία βέβαια. Ναι. Παιδική χοροδία κλπ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτά που ακούει και φυσικά για το γεγονός ότι είσαι εδώ, Κώστα. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε όλα, θα τους χαιρετήσουμε όλους φυσικά. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω ότι το άνθρωπο αγάπη έχει πραγματικά τόσο ρεύμα που από όποια εκτέλεση και να τα ακούσεις, δηλαδή έχει φύγει πια, έχει πάει σε όλο τον κόσμο. Από μια ομάδα παιδιών που κάθονται και το τραγουδάει, αμέσως δημιουργείται δύναμη, ειλικρινά δύναμη. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ πριν, όταν περιέγραφες την ανάγκη σου να το εκτονώσεις αυτό το πράγμα, ότι όταν τελικά αυτά που αισθάνεσαι τα εκτονώνεις με δημιουργικό τρόπο, εκτονώνεις κάτι και στους άλλους μετά. 100%. Αυτό είναι το μαγικό. Και πολλές φορές λένε ας πούμε, κάποια τραγούδια σου, ξέρω εγώ, είναι προφητικά, κάποια τραγούδια σου είναι τόσο αληθινά. Δεν είναι αυτό. Έλεγα πριν ότι δύο προϋποθέσεις υπάρχουν η μουσική να βοηθήσει τους ανθρώπους. Η μία είναι να μην είσαι ταραγμένος όταν το γράφεις, δηλαδή να είσαι γαλινεμένος μέσα σου και ήσυχος και στο τώρα σου. Η μία προϋπόθεση είναι αυτή. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι μη σου μπει κανένα σκουλίκι που μπαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ας κάνω ένα τραγούδι για να γίνει αυτό. Με πρόθεση. Ναι, να πετύχει, να αρέσει, να κάνει, να δείχνει. Αυτό όταν το σκεφτείς ήδη έχεις χαλάσει το τραγούδι. Ήδη είναι δηλητήριο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μουσική έχει σημασία, αξία και περιεχόμενο όταν είναι πολλών. Δεν παίζει ρόλο καν ποιος το έγραψε. Ναι. Αν εκφράζεσαι μέσα από αυτή κάποιοι, ή αν γίνει δικό τους, αν είναι έκφραση δική τους, εκτόνωση δική τους, μόνο τότε έχει αξία και μόνο τότε έχει μένει και μόνο τότε καλώς γράφτηκε. Διαφορετικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλοι μας μπορούμε να ξεχωρίσουμε μουσική με την οποία κάνουμε χαβαλέ που λέμε στην Ελλάδα. Έτσι. Έτσι. Και μουσική με την οποία με κάποιο τρόπο μεγαλώνει η ψυχή μας με κάποιο τρόπο. Δυναμώνουμε. Ξέρω. Ειλικρίνεια στην τέχνη με λίγα λόγια. Να δεν ξέρω αν είναι ειλικρίνεια. Είναι γιατί ποιος από εμάς, ας πούμε, δεν θα πει ένα ψέμα, ποιος από εμάς δεν θα υποκριθεί κάτι, ακόμα και για λόγους ευγένειας, ποιος δεν θα νιώσει αμήχανος και δεν θα είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Όλο αυτό είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος την επόμενη μέρα θα δημιουργεί ζημιά. Δηλαδή την επόμενη μέρα θα είναι κάτι πιο επικίνδυνο, κάτι πιο δυσάρεστο, κάτι πιο άδικο, κάτι πιο άσχημο. Η ειλικρίνεια λοιπόν δεν είναι τόσο να την σκεφτείς και να την εφαρμόσεις, όσο να την έχεις. Γι' αυτό και είπα πριν ότι αν είναι γαλινεμένη η ψυχή σου και εκφραστείς, κάτι θα βγει που θα μείνει. Αποκλείεται να μην βγει. Έτσι. Ό,τι και αν κάνεις. Λοιπόν, επειδή είμαι σίγουρη ότι θα γίνει κι άλλος χαμός με τα μηνύματα, γρήγορα και με πολύ αγάπη να χαιρετήσουμε την Αφροδίτη, την Εύη, την Ελίζα και την Τάλια που καλησπέριζουν και λένε πόσο χαρούμενες είναι που είναι εδώ ο κύριος Κώστας ο Τουρνάς. Η Αφροδίτη λέει συγκεκριμένα ότι είναι πολύ σωστά και σοφά αυτά που λέτε. Έτσι. Να είναι καλά. Την καλησπέρα στην Μάρα που λέει πόσο δίκιο έχει ο Κώστας, παιδιά, έτσι είναι όπως τα λέει. Λατρεμένος Κώστας από τους λατρεμένους Πολ, λέει ο Κώστας μας. Το κορίτσι γράφει, το μικρό γράφει. Σε ωραία γενιά ανέμελη ξεκίνησε να τραγουδά. Φιλιά πολλά σε όλους. Όντως ήταν έτσι ανέμελα. Ανέμελα δεν ήταν, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο. Όταν το κοιτάς από μακριά, μοιάζει ανέμελα. Γιατί έχουν περάσει πίσω όλα αυτά. Η Ελευθερία γράφει: εξέπεμπε και εκπέμπει μια φανταστική ισορροπία ανάμεσα στην αγάπη για τη μουσική και την προσγειωμένη στάση ζωής. Ο Πανάκος γράφει: καλησπέρα στη μοναδική εκπομπάρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Τουρνά, στην καταπληκτική μας παρέα. Ο Βασίλης λέει: δεν το πιστεύω ότι βλέπω το λατρεμένο μου Κώστα Τουρνά στον αγαπημένο μου σταθμό. Σας λατρεύω. Καλησπέρα Ανθή, καλησπέρα Στέλλα. Λέει, δεν το ήξερα αυτό για το άνθρωπο αγάπα, θα δω την ταινία οπωσδήποτε. Η Λεούση Μαριάννα γράφει, άνθρωπο αγάπα έμπνευσε αυτό το τραγούδι, μπορούμε να το ακούσουμε και το ακούσαμε όντως. Ο Γιώργος λέει, ταινιάρα παρεμπιπτόντος. Και ο φίλος μας ο Μακ γράφει, τι να πρωτοποιείς για τον Κώστα Τουρνά, ο άνθρωπος είναι μορφή, τα πάντα όλα. Γεια σου Κώστα, άρχοντα.
Την καλησπέρα μας και στον Τζόρτζι που και αυτός με τη σειρά του καλησπέριζει. Καλησπέρα σε όλους. Αυτά από το Twitter, γιατί υπάρχει. Και τους ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Να διαβάσουμε και κάποια από το Facebook. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ ο Πάνος ο Γκρηγόπουλος. Γεια σου, Πάνο. Σταθερός ακροατής, φανατικός. Λέει: το αυθόρμητο είναι πάντα καλύτερο και στην τέχνη. Ενώ το επιτηδευμένο αφήνει μια άσχημη γεύση στην ψυχή. Έτσι είναι, Πάνο. Η Aqua Mob λέει: Κώστας Τουρνάς, ένας βελούδινος επαναστάτης, όπως τον χαρακτήρισε καταπληκτικά η Τόνια μας. Ένας σπουδαίος μουσικός από τα χρόνια της αθωότητας. Εντυπωσιακή η σκέψη και η αγάπη του για τη μουσική, την οποία θεωρεί τη μεγαλύτερη θεραπεία. Καλώς ήρθες, Κώστα, στην αγαπημένη οικογένεια του NG Radio. Ευχαριστούμε, Aqua Mob. Ο Χάρης μας εδώ που στέλνει την καλησπέρα του. Ναι. Έτσι. Ναι. Πες εσύ, Σίδωρε. Καλησπέρα, Τόνια Χαρούλα και η Σίδωρε. Καλησπέρα και στον κύριο Τουρνά. Καλώς ήρθατε στο πιο χαρούμενο και μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Χάρη. Σε ευχαριστούμε. Να χαιρετήσουμε τις Σέρες και το φίλο μας τον Πέτρο εκεί που γράφει αυτό στην καλησπέρα του. Να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας ο Κώστας Τουρνάς. Μεγάλη τιμή, πραγματικά, φίλε Πέτρο. Και να ευχαριστήσουμε και τον Βαγγέλη φυσικά που για μια ακόμη φορά χτυπάει με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μέσα από το στούντιο που την έχει διακοσμήσει κιόλας με τη δισκόμπαλα και με όλα αυτά τα σχετικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη. Ευχαριστούμε πολύ, Βάγκο. Από την Κοζάνη. Λοιπόν, Κώστα, όπως λέει και ο Στέλιος, ο συμπαρουσιαστής μου, σε δύο ώρες σε καλλιτέχνες του δικού σου μεγέθους θα κινηθούμε παραλιακά, ας πούμε, έτσι το θέτει και έχει απόλυτο δίκιο. Πριν λοιπόν ασχοληθούμε με την συνέχεια της διαδρομής σου, τι άλλο να πούμε για τους Πολ που ακούσαμε τα δύο πρώτα τραγούδια? Τι να σου πω, καμιά φορά δεν ξέρω γιατί, κάποτε μου ζητούσαν να γράψω κάτι και είχα δισταγμός για συνάδελφο και μου είπε τότε η γυναίκα μου ότι αν σου βγει γράψ' το, γιατί εσύ θα το γράψεις, θα το γράψει άλλος. Με δύο κουβέντες ήθελα να πει ότι ο καθένας αυτό που είναι, αυτό και είναι και το αποτέλεσμά του. Ό,τι είναι, αυτό και θα είναι. Με έναν τρόπο έτσι το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν το λέω πολύ καλά, αλλά κάπως έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι τύχη, είναι σύμπτωση, είναι εύνοια της ζωής όταν απαλούσε δυσκολεύει και απαλούσε διευκολύνει το ότι βρεθήκαμε με τους Πολ. Η εύνοια ποια ήτανε? Καταρχάς με τον Ρόμπερτ είμαστε φίλοι από μωρά παιδιά. Mm-hmm. Από την ίδια γειτονιά, πριν καν παίξουμε μουσική και οι δύο. Ο Σταύρος που βρέθηκε πιο μετά μαζί μας, ο Λογαρίδης, ήταν ήδη ένας ταλαντούχος άνθρωπος, τραγουδιστής, έγραφε, έκανε κτλ. Το να πεις ότι σε εκείνα τα χρόνια που υπάρχει μια σχετική έρημος στην ελληνική μουσική, για τη δική μου αντίληψη, μπορεί κάποιοι άλλοι να ήταν ήδη καλυμμένοι. Αλλά σε αυτό το χώρο, σε αυτό το μουσικό είδος σίγουρα. Δεν υπήρχε καν. Δεν υπήρχε καν. Η θεματολογία δεν υπήρχε καν, κοινωνικό τραγούδι δεν υπήρχε καν. Τα τραγούδια ήταν «Μ' αγαπάς, αγαπάω, που πας γιατί φεύγεις». Ναι, ναι. Πάρα πολλές διασκευές γαλλικών, ιταλικών τραγουδιών και από συγκροτήματα ακόμα. Αυτό εγώ το ονομάζω λίγο έρημο. Γιατί? Διότι δεν είχε τα χαρακτηριστικά του, εκφράζεται μια γενιά, εκφράζονται ορισμένοι άνθρωποι αυθόρμητα και αθώα. Ναι. Και έτσι να καλύψουν και τους γύρω τους με κάποιο τρόπο και να τους εκφράσουν. Η τύχη λοιπόν ήταν ότι βρέθηκε από αυτό που ήταν ο καθένας από εμάς να δημιουργείται μια μπαλάντα, άκουσες και το Ήλιον πριν, που έχει μια τελείως εφηβική και παιδική αντίληψη για τη μουσική, που όμως από το θέμα του, από τα χρόνια που ζούσαμε, από τον τρόπο που τραγουδήσαμε όλοι μαζί και τελικά, ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Αυτή, εμένα τουλάχιστον σαν αντίληψη, δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Τώρα, γιατί όταν στέκεσαι τόσο τυχερός την επομένη δεν συνυπάρχεις, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή είναι κάτι που όπως σου χαρίστηκε, έτσι μπορεί και σωστό, να σου πάρθει, ας πούμε. Αυτό. Θεωρώ όμως ότι ήταν μεγάλη τύχη που βρεθήκαμε μαζί. Ήταν μια εξαιρετική αφετηρία για όλους μας. Ήταν μια απελευθέρωση, μια έκφραση. Και κακά τα ψέματα άφησε και πίσω του τραγούδια που ακόμα και σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια νέοι άνθρωποι τα θεωρούν δικά τους. Έτσι ακριβώς. Παίζουν δηλαδή, τα παίζουν σαν να είναι δικά τους. Και κάθε φορά που παίζονται και στο ραδιόφωνο ή τα ακούς, δεν έχεις την αίσθηση του παλιού. Είναι πάντα επίκαιρα ο στίχος, ακόμα και η μουσική. Σίγουρα δηλαδή και η μουσική. Εμείς αυτή την αίσθηση έχουμε τουλάχιστον πάντα όταν τα ακούμε. Μα εγώ το αισθάνομαι αυτό, το εισπράττω ότι συμβαίνει.
και σίγουρα για την εποχή τους ήταν πολύ σημαντικό το ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Έσπρωξαν, έδωσαν χώρο μάλλον σε αυτό το είδος μουσικής. Και σε νέες γενιές μουσικών. Για να πάμε παρακάτω, θέλω να ρωτήσω. Όπως είπαμε τότε, το τοπίο ήταν ερημικό. Ερημικό. Έως ανύπαρκτο γι' αυτό. Πού αρχίσατε να, ας πούμε μετά τους Πολ, πού αρχίσατε να παίζετε αυτή τη μουσική, γιατί αυτό ήταν σίγουρα ένα πρόβλημα. Κοίταξε, σε τι χώρους. Έτσι, με πολύ σύντομα λόγια. Την Άνοιξη κάναμε το Άνθρωπο Αγάπη και το Ήλια μου συγκλάκια. Μέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο δεν ξέρουμε αν υπάρχει απήχηση, δεν υπάρχει. Υπόψη είναι ότι είμαστε μέσα στα χρόνια της Χούντας, έτσι. Βέβαια. Υπόψη είναι ότι το Ήλια μου προς στιγμή κόπηκε διότι κάτι εννοούσε. Ναι. Η Ήλια πάντα κάτι εννοούσε. Και τα λοιπά. Ότι μπορεί να έχει ένα υπονοούμενο. Ήτανε τα πράγματα, δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι. Έχουμε κάνει ένα συγκλάκι στην εταιρεία δίσκων, ας πούμε. Επειδή όμως φαίνεται η εταιρεία έχει μια άλλη πληροφόρηση, λέει παιδιά να κάνουμε και ένα LP. Αυτό ήταν ο προπομπός, ας πούμε. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συγκεντρώνουμε τα τραγούδια και περίπου το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μπήκαμε στούντιο να κάνουμε το LP. Μέχρι εκείνη τη στιγμή πάλι δεν έχουμε αντίληψη. Αρέσουν, δεν αρέσουν, σημαίνουν κάτι, δεν σημαίνουν κάτι. Άρα δεν έχει και ενδιαφέρον να πας να τα παίξεις, ναι, κάπου. Και ναι, τι να παίξεις, δύο τραγούδια. Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, Σεπτέμβριο περίπου, βρίσκεται ο συγχωρεμένος ο Γεράσιμος Αλαβράνος, ο οποίος μας λέει, υπάρχει ένας χώρος, λέει, που θέλω να τον κάνω μια εξελιγμένη μπουάτ. Τι εννοείς μια εξελιγμένη μπουάτ? Λέει, εσείς θα παίζετε ηλεκτρικά, θα παίζετε και με φυσικά όργανα, θα παίζετε και με ηλεκτρικά. Και να παίζετε αυτά τα τραγούδια που παίζετε. Και τι, εμείς θα είμαστε όλο το πράγμα? Όχι, λέει, θα πάρουμε και συνεργάτες. Θα πάρουμε, λέει, τη Δέσποινα τη Λέζου να τραγουδήσει, θα πάρουμε τα Νάκαρα, ένα συγκρότημα με Δημόδη, Νίκος Γιώγαλας. Θα πάρουμε, λέει, το Γιάννη το Γιουρκτσόγλου που ήταν μέλος των Πελό Μαμποκιού. Με το Βλάση, το Βονάτσο. Ναι, αλλά είχε μείνει μόνος του, είχε φύγει από τους Πελό Μαμποκιού. Και θα κάνουμε, λέει, ένα πρόγραμμα τέτοιο για νέους ανθρώπους. Και οι νέοι άνθρωποι, στα δικά μας τα χρόνια, οι νέοι άνθρωποι δεν γέμιζαν τα μπάρο όπως τα βλέπεις σήμερα. Δεν έβγαιναν καν. Έτσι. Δεν πήγαιναν κάπου, άντε ένα σινεμά, ας πούμε. Και πώς, λέει, θα το περπατήσουμε. Κλείνουμε λοιπόν να εμφανιστούμε εκεί, στο λεγόμενο ελαττήριο της πλατείας Βικτωρίας, με μηδέν προοπτική, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα γίνεται ο δίσκος. Ξεκινάμε, για να μην τα πολυλογώ, Οκτώβριο, κάποιες εμφανίσεις, οι οποίες όλο και φθήνουν. Δηλαδή, έχεις 60 άτομα τη μια μέρα, έχεις 50 την άλλη, έχεις 30 την άλλη, έχεις 42 την άλλη, έχεις 11 την τρίτη. Δεν δείχνει τίποτα ότι μπορεί να επιβιώσει, ας πούμε, και το ίδιο νιώθει και ο επιχειρηματίας. Ναι. Και ο οποίος μας λέει, αν θέλετε, λέει, να βάλω εγώ το μαγαζί, να βάλω και την κάβα μου, δεν θέλω να πάρω λεφτά επειδή μου αρέσει αυτό που κάνετε και πιστεύω ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη τύχη να παίζετε και ό,τι εισπράττουμε λέει να τα παίρνετε εσείς. Δεν μπορώ όμως να σας πληρώνω αμοιβές. Ναι, κατάλαβα. Γιατί οι αμοιβές απαιτούσαν περισσότερες τις πράξεις, οι οποίες δεν υπήρχαν. Και είπαμε ναι, θα συνεχίσουμε. Υπήρξε μέρα λοιπόν που πληρωθήκαμε 17,5 δραχμές ο καθένας, 6,5 δραχμές ο καθένας, 32 δραχμές ο καθένας. Σας πείραζε αυτό τελικά ή ήταν τόσο μεγάλη χαρά που παίζατε? Τίποτα. Δεν καταλάβαινε. Διερευνούσατε την κατάσταση, ναι, ακόμα. Όχι, πήγαινες. Πάμε, αυτό είναι. το θέλουμε. Ήταν εντωμεταξύ και με δημοκρατικές διαδικασίες. Μένουμε, φεύγουμε. Όχι, μένουμε. Εντάξει, ψήφισαμε. Ωραία. Τελείως. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η εταιρεία η οποία ήδη έχει έτοιμο το δίσκο για να το κυκλοφορήσει το LP, έχουμε τελειώσει ηχογραφίες, λέει, πρέπει να κάνουμε και μερικές εμφανίσεις, λέει, να σας γνωρίσει ο κόσμος για να μπορεί να προωθηθεί και ο δίσκος. Και αρχίσαμε κάποιες συναυλίες Κυριακές πρωινά σε κινηματογράφους. Τα μετά gigs που ήταν, τα πιο μετά, ας πούμε. Πρωινά όμως. Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν βγαίνανε το βράδυ αργά. Δηλαδή ένα 17χρονο παιδί, ας πούμε, αγόρι ή κορίτσι, δεν υπήρχε πρέπει να βγει 10 η ώρα, 11, 12 το βράδυ να πάει κάπου. Βέβαια, τότε με παρέα. Ήταν αλλιώς. Ήταν και απαγόρευση στους δρόμους, έτσι. Όχι, δεν ήταν απαγόρευση, έχει περάσει η απαγόρευση. Έχει περάσει. Αλλά δεν συνηθιζότανε. Οπότε κάνε πρωινό. Κάναμε αυτές τις συναυλίες, ήταν 4-5 στο Παγκράτη, στην Κυψέλη, στα Πατήσια, ξέρω εγώ, όπου έγινε συλλαλητήριο.
Δηλαδή να χωράει το κινηματογράφο, ξέρω εγώ, 600 καθιστούς και να μπαίνουν μέσα 1200. Συλλαλητήριο. Ήταν εμφανίσεις αποκάλυψη για μας. Από εκείνο το σημείο και μετά αρχίζει τώρα και το ελαττήριο, και από εκεί που είχαν 30, 40, 20, 50 ανθρώπους να γεμίζει όσους χώραγε, να κάνουμε δεύτερη παράσταση γιατί περιμέναν να παίξω να δουν τη δεύτερη, και φτάσανε και μέρες που κάναμε και τρίτη. Έγινε το αδιαχώρητο και εκεί. Καταπληκτικό. Δηλαδή δεν υπήρχε άδειο κάθεσμα από εκείνο το σημείο και μετά. Ελαττήριο κυριολεκτικά δηλαδή. Ελαττήριο. Ελαττήριο. Αυτό ήταν, αν θες, η αφετηρία. Το πρώτο ελπίδο μεταξύ που κυκλοφόρησε με αυτό το τσουβάλι. Ναι, ναι. Το ταγάρι. Το ταγάρι που το κρέμαγε στον νόμο. Το έβλεπες παντού. Δηλαδή τα παιδιά πήγαν σχολείο με το ταγάρι. Ναι. Βγάζαν το δίσκο από μέσα, βάζαν τα βιβλία στο ταγάρι και πήγαν σχολείο. Έγινε ένα πράγμα που δεν μπορούσε να καταλάβεις τι είναι ακριβώς. Αυτή ήταν η αφετηρία. Αυτό πήγε ένα μικρό διάστημα μέχρι που στον επόμενο χρόνο το διαλύσαμε. Και πώς ήταν τώρα όλη αυτή η αίσθηση? Ξαφνικά τραγουδάτε για χίλιους ανθρώπους. Ξαφνικά περπατάτε στο δρόμο και σας αναγνωρίζουν, να υποθέσω. Δηλαδή πρέπει να άλλαξε όλη η ζωή σας τότε, όλη του συγκροτήματος. Κοίταξε, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι αν αυτό το εκλάβεις ως δύναμη και εξουσία, την έχεις βάψει ο ίδιος. Ναι. Γιατί αυτό είναι εκείνη την ώρα. Δεν σημαίνει ότι κέρδισες το βασίλειο. Ήσασταν συνειδητοποιημένοι δηλαδή τότε, έτσι όλοι να πεις ότι... Κοίταξε, κάτι παθαίνεις, ναι. Αλλά κρίνοντας έτσι από τον εαυτό μου, δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Είπα, ναι, αυτό είναι μια καλή τύχη, είναι καλό σημείο, ας δούμε το επόμενο. Το επόμενο. Και πάντα υπήρχε στο μυαλό η επόμενη δημιουργία και τα τραγούδια. Όχι, και το η επόμενο, ότι μην χάσουμε αυτό για το οποίο ξεκινήσαμε. Αυτό ήταν μια έννοια δικιά μου. Δηλαδή, για μένα ένιωθα ότι η μουσική είναι η προσωπική μου γιατριά, αλλά και γιατριά και για άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν ήθελα να χαθεί για κανένα λόγο. Μάλιστα. Εξού και το τόσο μεγάλο έργο, έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά τραγούδια. 600 τραγούδια. Πολλά, πολλά. Κάπου εκεί. Επόμενο σταθμό. Πέραν τα χωράφια. Επόμενο σταθμό ήταν Πέραν τα χωράφια. Αυτό γράφτηκε πριν διαλύσουν οι πόλοι. Γράφτηκε σε διάστημα μιας-δυο ώρων σε ένα απόγευμα. Όλο, και τα μουσικά θέματα και οι στίχοι. Όπως περίπου είπα πριν, το άνθρωπο αγάπα. Δηλαδή, ήρθε όπως πακέτο. Πακέτο, ναι. Ήρθε και δεν τέλειωνα να γράφω. Δεν προλάβαινα να γράφω γιατί έβγαινε το επόμενο. Και έβγαινε το επόμενο. Και πάντα είναι έτσι μοναχική ήταν αυτή η διαδικασία ή κάποιες φορές ήταν συνήθως και... ναι. Γιατί είπα πριν, όταν είσαι γαλήνιος, το γαλήνιος, δεν μπορώ ακριβώς να το μεταφέρω, δεν έχεις ταραγμένο νου. Δηλαδή δεν έχεις βάλει στο κεφάλι τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, με αυτό, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο. Μήπως... Αν ο νου σου είναι ησυχασμένο σε ένα μεγάλο βαθμό, η ματιά σου δεν έχει όριο. Η ματιά σου δεν είναι μόνο δεν έχει όριο, είναι και καθαρή. Βλέπει καθαρά. Άρα, αν μου έρχεται μια σκηνή, ας πούμε, γιατί η σκηνή για τα Πέραντα χωράφια ήταν ότι εγώ ξεκίνησα αθώο παιδάκι, ας πούμε, από μια επαρχιακή πόλη, ας πούμε, της Ελλάδας, με μια αντίληψη για τη ζωή, ότι η ζωή είναι ένα λούνα πάρκ. Η ζωή είναι ένα δώρο, είναι μια ευχαρίστηση, είναι... Ο ήλιος, είναι το οξυγόνο, είναι η θάλασσα, είναι οι φίλοι μου, είναι το παιχνίδι. Και ξαφνικά προσγειωνόμουν σε μια Αθήνα, ας πούμε, ασφαλτοστρωμένη, όπου τα αυτοκίνητα μπορούν να σε πατήσουν ανά πάσα στιγμή, όπου τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνεις εσύ, πώς θα κερδίσεις τη ζωή σου, όπου σε πιέζει το εκπαιδευτικό σύστημα, το κοινωνικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα, οι φίλοι σου, τα ζητούμενά σου. Και δεν σε αφήνουν λεπτό σε τούτη τη ζωή να είσαι ήσυχος με τον εαυτό σου και ευγνώμων για το ότι ζεις. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια. Αυτό ήταν τα Πέραντα χωράφια, γιατί οι πρώτες λέξεις που βγαίνουν στα Πέραντα χωράφια είναι «Του τον κόσμο μικρός τον ενόμιζα αλλιώς». Ναι. Αυτό είναι και η αιτία που γράφτηκε. Είναι εντελώς αυτοβιογραφικό, έτσι. Ναι, με την έννοια ότι εκεί που μεγάλωσα εγώ και αυτό που είχα σαν αντίληψη ζωής δεν έχει καμία σχέση με αυτό στο οποίο προσγειώθηκα. Λέω πολλές φορές εκ των υστέρων, γιατί εκ των υστέρων καταλαβαίνεις, ποτέ πριν. Λέω πολλές φορές ότι ένιωσα ότι τα Πέραντα χωράφια ήταν πολλές μεταβάσεις. Από την εφηβεία στον νωρίς ανδρισμό, από την επαρχία στο αστικό κέντρο, από την αθωότητα στο σου μπαίνουν οι σκέψεις και πονηρεύεσαι,
από την γαλήνη στη συσκότηση του νου σου, ας πούμε. Μπαίνουν χιλιάδες ζητούμενα στο κεφάλι σου. Ναι. Όλες αυτές οι μεταβάσεις, λοιπόν, είχαν κατά κανόνα σχεδόν ανώμαλες προσγειώσεις. Ό,τι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή στη ζωή τους, ενώ 7 χρονών, ακόμα και σε μια οικογένεια η οποία ζει δύσκολα, μπορεί να μην καταλαβαίνει τίποτα, γιατί σε 7 χρονών, διότι δεν εκτιμάς, διότι δεν συντηρείς το κεφάλι, δεν γνωρίζεις πολλά, δεν βγάζεις συμπεράσματα. Αυτή η αθωότητα, λοιπόν, που χάνεται, νομίζω ότι αφορούσε πολλούς ανθρώπους. Τώρα, από το άνθρωπο αγάπα, την πηγή, το γέρο, το γιατί έχει μακριά μαλλιά κτλ. Που λέγανε οι Πολ, το να πας στην αγωνία σου, την προσωπική, για αυτές τις μεταβάσεις και τι κάνουμε με αυτές, δεν ήταν μια εύκολη δουλειά. Γι' αυτό και πήρε πάρα πολλά χρόνια να πιθανώς να αξιολογηθεί και να ταξινομηθεί στις συνειδήσεις όποιου τον ενδιαφέρει η μουσική. Έτσι είναι. Θα ήθελες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το... Είναι βέβαια λίγο δύσκολο γιατί είναι πολύ μεγάλο, έχει μια ενιαία δομή. Ένα μικρό μέρος. Να ακούσουμε ένα. Ναι. Από τα Πέραντα Χωράφια και βλέπω... Το βρούμε τα Σούλη. Πέραντα Χωράφια. Έχουμε την ορχήστρα της Λυρικής Σκηνής στο συγκεκριμένο δίσκο και η Ρουθ. Η Ρουθ είναι μια μπάντα που φτιάξαμε τώρα τους Πολ. Ναι. Όπου δεν είναι όλοι στη ζωή. Ένας πολύ αγαπημένος φίλος ο μπασίστας έχει φύγει. Ναι. Με τον ντράμερ καμιά φορά μιλάμε. Με τον κιμπορντίστα επίσης καμιά φορά μιλάμε. Και ήταν εξαιρετικά ικανή μουσική. Εξαιρετικά ικανή μουσική. Θα το διαπιστώσουμε τώρα αμέσως μόλις ακούσουμε. Ένα μικρό σχετικά απόσπασμα σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του δίσκου. Ακούσαμε το «Κυρίες και κύριοι» με τον Χάρη Κατσιμίχα και αυτό από το δίσκο ντουέτα του 1994. Θα μας ξελασπώσει μάλλον αυτός ο δίσκος στην εκπομπή, γιατί συνοψίζει πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και είναι πάρα πολύ ωραία τα ντουέτα, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι φωνές, πάρα πολύ ωραίες εκτελέσεις. Και ενορχιστρώσεις. Όλα είναι πολύ ωραία. Ενορχιστρώσεις, να πούμε τώρα ότι είναι από ένα αγαπημένο υπερταλαντούχο άνθρωπο, το Σταύρο το Λάντσια. Α, βέβαια. Ο οποίος είναι εξαιρετικός και βέβαια έχει αφήσει τη σφραγίδα του σε αυτό το δίσκο. Έτσι. Σίγουρα. Να καλωσορίσουμε τους ακροατές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Ήχος στο Τελικό Σύνορο. Όπως βλέπετε και όπως τόση ώρα ακούτε, εδώ κοντά μας είναι ο Κώστας ο Τουρνάς, ο οποίος πρέπει να σας πούμε ότι όταν κλείνουν οι κάμερες στα διαλύματα είναι ακριβώς όπως και μπροστά στις κάμερες. Δεν σταματάμε να μιλάμε. Πάντα εξωστρεφής για να απαντήσω και σε μία ερώτηση εδώ μιας κοπέλας από το Twitter και πάρα πολύ φιλικός και ζεστός. Και ήταν ωραίο αυτό που λέγαμε, που μας είπες πριν, ότι με τον Ρόμπερτ βρεθήκατε επί σκηνής. Ήρθα να σας ακούσει που έπαιζε στην Ερμιόνη. Ναι, την Κυριακή που πέρασε. Την Κυριακή. Ήταν στο Πορτοχέλι και ήρθε έτσι για την παράσταση που είχα στην Ερμιόνη, στην παραλία. Και είπαμε βέβαια και 2-3 τραγούδια παλιά. Έτσι, και νομίζω, επειδή είστε και φίλοι από μικρή, νομίζω κάθε τέτοια στιγμή μαζί με τον Ρόμπερτ πρέπει να είναι απλά μοναδική και να το ευχαριστήσετε πάρα πολύ. Δηλαδή, να είναι για εσάς σαν να είστε. Τίποτα. Οι δυο σας εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Αυτό. Ακολουθούν εμφανίσεις? Υπάρχουν, δεν είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν, αλλά είναι πιο περιορισμένες από ό,τι σε άλλους καιρούς. Και αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί και αυτοί που επιχειρούν φοβόνται και περιορίζονται. Και ο κόσμος δεν μπορεί να πάει σε πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχουν δυνατότητες. Οπότε όλο αυτό μειώνει λίγο τη δραστηριότητα. Πού θα σε βρουν όμως όσοι θέλουν? Κοίταξε, κάναμε κάποιες ωραίες παραστάσεις στη Σφίγγα. Τώρα όσον αφορά την Αθήνα, που έληξαν πριν από κάνα 15 μέρες. Όσον αφορά την Αθήνα δεν το βλέπω μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά στην Ελλάδα γενικότερα κάπου θα υπάρξουν παραστάσεις, ας πούμε. Θα δούμε. Ωραία, ωραία. Μιλώντας για τις ζωντανές εμφανίσεις, τώρα είναι νομίζω κολλάει πάρα πολύ να το πούμε και να ευχαριστήσουμε ξανά τον φίλο ακροατή, ο οποίος, ενώ εμείς είχαμε ήδη έρθει σε επαφή με τον Κώστα τον Τουρνά, η αγάπη και η θέληση του κόσμου να σε δει εδώ στην εκπομπή, ήρθε με μήνυμα πριν 2 εβδομάδες, μας ζήτησε, μας έστειλε και κάποιο τηλέφωνο κάποιου μαγαζιού, δεν ξέρω τώρα τι σταθερό ήταν, γιατί τελικά δεν το πήραμε ποτέ, ο οποίος λέει θέλω τον Κώστα τον Τουρνά να έρθει στον NG Radio, αυτό είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να τον βρείτε από αυτή την ώρα μέχρι εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Και να ευχαριστήσουμε τον φίλο, ο οποίος λογικά μετά από κάποια ζωντανή εμφάνιση θα επικοινώνησε μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε τώρα ότι στο στούντιο έχει έρθει FaceTiner, η ειδική επί των μηνυμάτων στην εκπομπή Χώρο στο Τελικό Σύνορο, στην οποία νομίζω
πρέπει να δώσουμε το λόγο, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα. Ωραία, ναι. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε τους ακροατές. Ενώ όσοι από εσάς δεν έχετε στείλει ακόμα, μπορείτε να στέλνετε στο studio@ngradio.gr το email μας, @ngradio_gr για το Twitter και φυσικά επίσημη σελίδα σε Facebook και Google Plus, ngradio.gr. Και πολλά φιλιά στην ομαδάρα μας στο Facebook, Star Walkers New Generation Fan Club. Ο Τζιμάρας λέει υπάρχει κάτι στο χώρο της μουσικής για το οποίο θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετική επιλογή. Αυτό ήταν ερώτηση, αν κάτι διαφορετικό θα είχατε κάνει. Θα είχες κάνει. Ναι, είναι μια υποθετική ερώτηση που πώς να την απαντήσεις, ναι, παρά μόνο υποθετικά. Πιθανώς, αλλά δεν έχω νιώσει κάτι, γιατί ό,τι πραγματικά ένιωθα το επιχειρούσα μέσα στα χρόνια. Δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, ίσως θα μπορούσε κανείς να φιλοδοξεί να εκφράσει αλόγλωσσους. Α. Αλλά δεν το νιώσα ποτέ σημαντικό μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στην αντίληψή μου. Πιθανώς να έγραφα λίγο πιο λαϊκό τραγούδι. Και αυτό το επιχείρησα σε έναν βαθμό, αλλά επειδή δεν είχα εγώ την ικανότητα, το ερμήνευσαν άλλοι. Δεν ξέρω. Ό,τι με ιντριγκάρισε, ό,τι με ρέθησε, ό,τι ένιωσα ότι σε κάποιο βαθμό μπορώ να το χειριστώ, το επιχείρησα. Γι' αυτό και το στυλ της μουσικής σου έχει, προσπαθώντας να το βάλουν κάποιοι σε κουτάκια, το έχουν παρατηρήσει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Από ναι, progressive, αλλά... pop, ψυχεδέλεια. Μα δεν παίζει και ρόλο στο τέλος. Ναι, δεν παίζει ρόλο στο τέλος. Υπήρχε και μια φυσική εξέλιξη, νομίζω, στο στυλ. Λίγο πολύ, αν κοιτάξω εγώ πίσω, νιώθω ότι έχει έτσι ένα χαρακτήρα. Πώς ζω, αυτό είναι εκείνη την περίοδο. Ναι. Δηλαδή, πάει λίγο με τους καιρούς. Γι' αυτό και είναι και πιο αθώα τα πρώτα τραγούδια. Και βλέπεις ότι τα πρώτα τραγούδια τα προτιμάνε πιο νέοι άνθρωποι, είναι ακόμα πιο αθώοι. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορείς να το σταθμίσεις και δεν υπάρχει και λόγος, δηλαδή, ας το κάνει αν χρειαστεί ένας ιστορικός, ας πούμε. Ναι. Όσον αφορά τους αλόγλωσσους που είπες, υπάρχει ένα τραγούδι πολύ γνωστό, το Λεν, που μας το έχει ποστάρει και ένας φίλος ακροατής. Τώρα ψάχνω να δω ποιος. Θα το βρω εγώ, εσύ, δηλαδή. Έχει... η Σοφία Ικάκου. Σοφία Ικάκου, ναι. Έχει μια ιστορία από πίσω. Δηλαδή... Έχει, αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι έχεις, εγγλέζικη εκτέλεση? Δεν την έχω, αλλά έχω ακούσει όμως την ιστορία. Αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο σε κάποια χρόνια που λίγο η εσωτερική έτσι δραστηριότητα έπεφτε, αναγκαστικά κοίταγες τους ορίζοντές σου. Κάποια στιγμή έστειλα ένα τραγούδι στη Yamaha στην Ιαπωνία, πέρασε. Κάποια στιγμή στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Έτσι υπήρξε και ένα φεστιβάλ στην Αμερική, το οποίο γινόταν στα χαρτιά. Δεν ήταν ακριβώς όπως γίνεται, ας πούμε, με άμεσα διαγωνιζόμενος. Έπρεπε να στείλεις ένα ηχογράφημα και από εκεί και πέρα παίρναγε διάφορες διαδικασίες μέχρι να φτάσει στο αν θα κρατηθεί και ποιο τραγούδι έβγαινε από αυτά. Ήταν ένα φεστιβάλ στο γραφείο, ας ναι, το πούμε. Κατάλαβα. Εκεί λοιπόν έστειλα το Λεν με αγγλικό στίχο, που ήταν και η πρώτη του μορφή που υπήρξε. Έφτασε μέχρι τα 20 και μετά πέρασε πίσω. Δηλαδή δεν προχώρησε παραπάνω. Τέλειωσε αυτή η διαδικασία, αγαπούσα πολύ τη μουσική του και κάποια μέρα έγραψα τους ελληνικούς στίχους. Πάντα με τον ίδιο τρόπο, έτσι λίγο αυθόρμητα και γρήγορα. Το χαρακτηριστικό ήταν, για να μην μοιάζει και μαγικός ο τρόπος, ότι την ώρα που ξεκινάει κάτι σαν ερέθισμα, γράφω. Αυτό δεν είναι πάντα έτοιμο να βγει έξω ή να το κοινοποιήσει, να το μοιραστεί. Έτσι είχα τη συνήθεια, η οποία έγινε συνήθεια πια σαν επαγγελματικός τρόπος, ας το πούμε. Γράφω, σημειώνω αυτό, είναι αυτό, κρατιέται, αυτό θέλω να το κάνω, αλλά θα το ξανακούσω, θα το χτενίσω, θα το διορθώσω, θα αλλάξω κάποιες λέξεις οι οποίες με ενοχλούν, αλλά θέλω να πω, την ώρα του γραψίματος τα πράγματα είναι λίγο ποτάμι, αλλιώς δεν γράφω. Η ίδια διαδικασία ισχύει και τώρα. Ναι, μάλλον... ίδια ακριβώς. Και είναι έτσι πλούσια. Ίδια ακριβώς. Ίσως καμιά φορά στα χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, καμιά φορά βγαίνει πρώτα ένα στίχος και μετά θα επιχειρήσω να τον ντύσω. Ή βγαίνει μια μουσική και επιχειρώ να βάλω το στίχο. Αλλά η συνήθεια, η παλιά, ήταν κιθάρα στο χέρι, χαρτί στο γραφείο. Ναι. Μαζί. Υπάρχουν δηλαδή τραγούδια τα οποία είναι τώρα ακόμα στο σιρτάρι και που υπάρχει περίπτωση. Είναι στο σιρτάρι, υπάρχουν κάποιοι στίχοι, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Προσχέδια. Σαν προσχέδια, ναι. Ναι, αλλά τα οποία χωρίς έννοια. Είναι εκεί και βλέπουμε. Θα δούμε.
Αν δεν κάνω λάθος και με Eurovision κάποια στιγμή είχατε μια συμμετοχή. Ναι, κάποιες στιγμές είχαμε στείλει ένα-δυο τραγούδια με την Ελπίδα. Mm-hmm. Μια άλλη στιγμή έστειλα ένα εγώ και το UFO που μετά μπήκε σε ένα δίσκο. Δεν είχε καμιά τύχη, αυτά ήταν. Η Ελπίδα, είχε έρθει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Πραγματικά και ήταν εξαιρετική, καταπληκτική πραγματικά. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα θα κάνω μια παρένθεση, αλλά σημαντική παρένθεση. Ήρθε ένα μήνυμα εχθές το βράδυ στο σταθμό που λέει «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή θα δουλεύω την ώρα της συνέντευξης με τον Κώστα Τουρνά, χαιρετήστε με γιατί θα την δώσω επανάληψη στο αρχείο μάλλον εκπομπών». Οπότε να χαιρετήσουμε το Σπύρο μας το Μαύρο, ο οποίος σας λατρεύει. Σε λατρεύει, Κώστα. Σ' αγαπάει πολύ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην στείλει κάτι από Κώστα Τουρνά για να παίξουμε στις εκπομπές. Οπότε καλή δύναμη κιόλας και την αγάπη μας. Όλη μας την αγάπη. Πολλά. Λοιπόν, θέλω να πιαστώ από κάποιες ωραίες ερωτήσεις που κάνουν ακροατές από το Twitter για να προχωρήσουμε κιόλας. Λέει, ας πούμε, η φίλη μας η Αγγελική, υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που δεν το γουστάρει καθόλου, το γράφει ακριβώς έτσι. Κοίταξε, υπάρχει ένα είδος μουσικής που δεν είναι ακριβώς είδος μουσικής, είναι είδος περιεχομένου τραγούδιου. Δεν μου αρέσει καθόλου ένα τραγούδι το οποίο είναι μαύρο και σκοτεινό. Mm-hmm. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει μόνο για έναν καημό ο οποίος παραμένει άλυτος. Μιλάει για ένα πρόβλημα το οποίο είναι μαύρο και ζωφερό και δεν έχει πουθενά φως. Θεωρώ ότι αυτά δεν είναι προσωπικές στιγμές κάποιων ανθρώπων οι οποίες δεν έχει κανένα λόγο κανείς να τις μοιραστεί. Ναι. Μπορεί να τις μοιραστεί με το φίλο του για να εξομολογηθεί κάτι και να το μοιραστεί, αλλά από το φίλο του πιθανότατα θα πάρει μια παρηγοριά ή θα πάρει μια βοήθεια ή θα μοιράζει, και έστω που το μοιράζεται, αλλά όταν γράψει ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει πουθενά μια πόρτα διαφυγής, δεν έχει μια ακτίνα από φως, δεν έχει μια αισιόδοξη πιθανότητα, αυτό το τραγούδι δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο που το έγραψε, ούτε κανέναν από αυτούς που θα το μοιραστεί. Αυτό λοιπόν δεν είναι ακριβώς ένα είδος τραγουδιού. Είναι περιεχόμενο το οποίο εμένα με διώχνει. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί δεν πιστεύω ότι η ζωή είναι ένα μαύρο χρώμα. Ποτέ. Έτσι. Πάντα υπάρχει μια ακτίνα φωτός και ένας φίλος μου αγαπημένος, ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, ο οποίος πολλές φορές με έχει επηρεάσει στον τρόπο που σκέφτομαι. Γιατί πιθανώς ο σπόρος του βρήκε χωράφι. Ναι. Λέει, ας πούμε, ότι αν σε ένα δωμάτιο, ας πούμε, βάλεις μια πάρα πολύ μικρή πηγή φωτός, το δωμάτιο θα πάρει όλο φως. Ναι. Το ίδιο αντίθετα δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή στο φως, όσο και σκοτάδι να ρίξεις, δεν μπορεί να το σκοτεινιάσεις. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η ζωή μας, ας πούμε, όταν σκοτεινιάζει στο κεφάλι μας, δηλαδή μοιάζει μαύρη, απογοητευτική και σε απόγνωση, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα γέννημα του μυαλού μας, το οποίο είναι μάταιο. Μάλλον οι ίδιοι κλείνουμε τα μάτια αυτό. Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή ένα λάθος τρόπο να κοιτάμε τα πράγματα. Με την ψυχή, με το μυαλό, με τη σκέψη. Είναι ένας λάθος τρόπος. Και επειδή αυτό υπήρξα πάντα οπαδός και πάντα το πιστεύω αυτό το πράγμα, λέω ότι αν επιτρέψεις το νου σου λίγο σκοτάδι και αυτό αρχίζει και απλώνεται, κινδυνεύεις να χάσεις το φως. Δηλαδή να σκοτεινιάσεις σαν άνθρωπος. Ναι. Και βλέπουμε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι σκοτεινιάζουν. Ας πούμε, όλες αυτές οι αναγγελίες, ξέρω, αυτοκτονιών και τα λοιπά που έχουμε ακούσει είναι άνθρωποι οι οποίοι σκοτεινιάσαν. Ναι. Δηλαδή ήρθαν σε απόγνωση. Δεν υπήρχε τίποτα να τους φωτίσει. Αυτό είναι άδικο και για τους ίδιους, αλλά και για όσους κοιτάνε απ' έξω. Η ζωή δεν έχει ποτέ σαν λύση το σκοτάδι, ας πούμε. Η ζωή έχει την αλήθεια της στο φως και από εκεί πρέπει να προσβλέπει κανείς ακόμα και στις πιο σκοτεινές ώρες. Να αφήνει δηλαδή μια μικρή πυγολαμπίδα να ανάβει για να ξέρει και να είναι σίγουρος βέβαια ότι το φως θα κυριαρχήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα μιλάω λίγο μεταφορικά, αλλά πώς να πει κανείς αλλιώς το ότι λίγο η κόλαση και ο παράδεισος είναι στο κεφάλι μας. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Ό,τι του επιτρέπουμε δηλαδή. Ναι, και εγώ από όλα όσα λέτε και από τον τρόπο που λες, μάλλον, και από τον τρόπο που τα λες, καταλαβαίνω ότι πραγματικά με το είδος αυτό των τραγουδιών που περιγράφεις, τουλάχιστον εσύ δεν μπορείς να ταυτιστείς καθόλου. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό. Δεν είναι λοιπόν ένα είδος μουσικής, είναι ένα είδος περιεχομένου τραγουδιών.
Μ' αρέσει λοιπόν στο τραγούδι, ακόμα και αν είναι ένα σκοτεινό τραγούδι που μοιράζεται κάτι βαρύ, κάτι δύσκολο, μ' αρέσει πάντα να διακρίνω, γιατί υπάρχει και είναι εκεί, αυτήν την ακτίδα φωτός που υπάρχει, την ελπίδα ας το πούμε. Όχι τόσο για να βαφκαλίζομαι και να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, όσο γιατί στα αλήθεια υπάρχει. Mm-hmm. Απλώς δεν θέλω να τη χάνω. Να ακούσουμε ένα τραγούδι σου με δύσκολο θέμα, τραγουδισμένο από εσένα και το Σταμάτη Κραουνάκη. Δεν είναι δύσκολο, είναι κάτι που κάνει τους ανθρώπους και συγκρούονται όπως συγκρούμαστε για χίλια πράγματα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Έτσι συγκρούμαστε και γι' αυτό. Αλλά ο άνθρωπος είναι ιερή κατάσταση δημιουργίας. Δεν μπορείς για κανένα λόγο, για ό,τι και αν εκτιμάς εσύ, ό,τι και αν είναι, να τον υποτιμάς ανύπαρκτα. Καταπληκτικό τραγούδι και καταπληκτική εκτέλεση. Τι να πούμε για αυτό το δίσκο που και ακροατές ρωτούν, τους κάνει εντύπωση η διαφορετική εκτέλεση και ενορχίστρωση, ακόμα και παιδιά εδώ από το στούντιο. Η Φέα λέει το έχει αλλιώς στα αυτιά της, δεν το έχει ακούσει από αυτή την εκτέλεση. Στα ντουέτα τι κάναμε? Κάναμε τραγούδια που είναι αγαπημένα, προκειμένου να έρθουν λίγο στο πιο τωρινό άκουσμα. Πριν μνημόνευσα τον εξαιρετικό Σταύρο Λάντζη, ο οποίος θα κάνει τις ενορχιστρώσεις. Να γίνουν λίγο πιο σύγχρονα στη στιγμή που γίνανε. Γιατί ο Αχιλλέας ήταν από το 81, τα ντουέτα γίνανε το 94. Ναι. 15 χρόνια μετά. Και σύν της άλλης το ότι με τη συνδρομή, αυτά είναι τα ντουέτα, άλλων τραγουδιστών, να έχουν και μια πιο πλατιά υφή τα τραγούδια. Να κάποιος αγαπάει μια φωνή, ας πούμε. Που ό,τι πει του αρέσει. Ναι. Άρα το να προσετεριστείς ανθρώπους με ταλέντο, με ικανότητα στην ερμηνεία κτλ. Βόηθαγε πολύ αυτά τα κομμάτια να γίνουν πιο τωρινά το 94 που κυκλοφορήσαν. Βέβαια, ναι. Και το χρωστάγαμε και πηγαίναμε και για ντουέτα 2, γιατί είναι πολλά τα τραγούδια που θα ήθελε κανείς να κάνει, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ίσως κάποια στιγμή γίνει. Καλά να είμαστε. Μακάρι. Τόνια. Εγώ ξέρω, Κώστα, ότι έχεις γράψει ένα άλμπουμ με τον έτσι πρωτοποριακό τίτλο «Τώρα, τώρα, τώρα». Και ξέρω ότι αυτό το άλμπουμ, αυτό μάλλον ο τίτλος, ήταν το σύνθημα στο Pearl Harbor, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, ναι. Ο δίσκος είναι «Τώρα». «Τώρα». Και υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που δεν είναι σε αυτό το δίσκο, που είναι το «Τώρα, τώρα». Α, αυτό το πήρες από το σύνθημα των Ιαπωνέζων στο Pearl Harbor. Είναι προσωπικό μανιφέστο αυτό, από ό,τι έχουμε καταλάβει. Όχι. Δεν έχει καμία σχέση. Α, δεν έχει. Έτυχε. Υπάρχει όμως ελπί που είναι τώρα. Είναι αυτό που έχει τον Αχιλλέα, το Μητσοπύριστο, δεν μετανιώνω. Ναι, νόμιζα ότι έχει κάποια σχέση όχι, με το άλλο σύνθημα. Όχι, 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 καμία σχέση. Όχι. Έχει σχέση με τη φιλοσοφία του Κώστα Τουρνά που είναι για το τώρα. Ακριβώς. Ναι, το τώρα είναι μια μεγάλη υπόθεση που δεν την εκτιμάμε πολύ. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που αγωνιά για το αύριο ή που πεισματώνει και θλίβεται για το χτες, δεν ζει. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή, ο χρόνος του δεν διάγεται από αυτόν. Ο νους του είναι αλλού. Που σημαίνει ότι μπορεί να είμαι εδώ. Αν εγώ ονειρεύομαι ή θλίβομαι για το τι έγινε όταν ήμουν 7 χρονών, τότε που έγινε εκείνο κτλ. Και αυτό ως αιμονή έχει μείνει μέσα μου, δεν είμαι εδώ. Το εδώ δεν υπάρχει, το τώρα δεν υπάρχει. Αν αγωνιώ, τι θα κάνω, τι θα γίνει με τα λεφτά, με τη δουλειά, με τις σχέσεις μου, με αυτό, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, πού πάμε, τι, αυτό που τα ακούω όλη την ώρα, πάλι δεν είμαι εδώ. Είσαι στο μέλλον. Τότε αυτή τη ζωή λοιπόν δεν τη ζεις. Είσαι πάντα αλλού. Όταν είσαι πάντα αλλού δεν μπορείς να παραπονιάσαι πώς πέρασε η χρονιά, πώς πέρασαν τα χρόνια, πώς πέρασε η εβδομάδα. Γιατί δεν είσαι εκεί. Αφού δεν είσαι εκεί. Μάλιστα, πολύ, αυτό το λέω επικουρικά για να ενισχύσω έτσι την έννοια που προσπαθώ να μεταφέρω. Πολλοί ψυχίατροι που δεν θέλουν να βάλουν ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από τέτοιες καταστάσεις και πάνε για βοήθεια, δεν θέλουν να τους βάλουν στην αγωγή την ψυχιατρική, που σημαίνει κάποια χάπια. Αυτά τα χάπια τι είναι? Άλλα είναι να γαλινέψεις, άλλα είναι να ζωντανέψεις, να ζωηρέψεις, αλλά είναι να χαλαρώσεις μυϊκά, είναι διάβα, να κοιμηθείς, τέτοια χάπια είναι. Πολλοί λοιπόν, επειδή ξέρουν ότι αυτό αρχίζει και δημιουργεί μια νέα εξάρτηση σε έναν άνθρωπο και του μένει το παλιό, αποκτάει και ένα καινούριο που είναι η εξάρτηση από αυτές τις καταστάσεις, συστήνουν στους ανθρώπους μεγάλες βόλτες όπου να μην σκέφτονται αλλά να κοιτάνε και να ακούνε. Αυτό είναι το «είμαι παρόν στη ζωή μου». Δηλαδή γύρω μας έχουμε έναν παράδεισο, ακόμα και
Και κάτω από δυσάρεστες συνθήκες γύρω μας υπάρχει ένας παράδεισος. Από πάνω μας υπάρχει μια απίστευτη αρμονία στον ουρανό που δεν την κοιτάμε ποτέ. Νόμος. Εξαιρετικά αρμονικός. Τίποτα από αυτά δεν μας παρηγορεί. Μπορεί να μας ανησυχεί τι θα κάνω τη Δευτέρα με τη ΔΕΗ. Μα όλοι μας τα αντιμετωπίζουμε αυτό. Άμα είναι αληθή, θα λυθεί. Άμα είναι αμυληθή, δεν θα λυθεί. Το πολύ πολύ θα σκόψει το ρεύμα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς όταν είσαι εδώ να νοιάζει τι θα γίνει την άλλη Παρασκευή. Ή τι θα γίνει στο μέλλον. Ή τι θα κάνουμε. Αυτό το τι θα είναι σαν να βάζεις τον εαυτό σου σε θέση Θεού, όπου πρέπει να προδικάσεις και να πάρεις τις απαντήσεις για το αύριο. Μα δεν τις λέει κανείς, δεν τις ξέρει κανείς. Κανένας μας δεν ξέρει τι είναι αύριο. Δηλαδή, αν πέσει μια πυρηνική μπόμπα εδώ, δεν είναι τζάμπα οι ανησυχίες μας. Λέω. Έτσι, σαν παράδειγμα. Εάν κάποιος πάθει ένα εγκεφαλικό, τζάμπα δεν ανησυχούσε. Τότε μην πηγαίνεις προς το εγκεφαλικό. Μην σκοτίζεις το κεφάλι σου. Δηλαδή, να επικαλεστείς πάλι, κατά το δυνατόν, εκεί που δεν ήσουν πονηρός, δεν ήσουν αγνώστης, δεν είχες εμπειρίες, δεν κάνεις συνειρμούς με το κεφάλι σου και ως παιδάκι, κάτω από όλες τις συνθήκες, ζούσες καλά και ξένιαστα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα στους ανθρώπους. Έτσι. Για να μπορούν να ζουν και να χαίρονται και το τώρα. Υπάρχουν διάφορα ρητά για το τώρα, αλλά όλα είναι παραξηγημένα. Το τώρα δεν είναι καν του κεφαλιού σου. Το τώρα είναι μείνε εδώ που είσαι. Μην ταξιδεύεις. Και ακολούθα και αυτό που συμβαίνει. Ναι. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό που το τραγούδι σου, όπου φυσάει ο άνεμος. Μα το όπου φυσάει ο άνεμος, πολλές φορές, εμείς όταν ήμασταν παιδιά, κοροϊδεύαμε αυτούς που σήμερα που κέρδισε ο Ολυμπιακός γινότανε εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Και την άλλη μέρα που κέρδισε η ΑΕΚ λέγανε εγώ είμαι ΑΕΚ. Ναι. Ρε εσύ, όπου φυσάει ο άνεμος, πας. Και όμως, εγώ δεν λέω να μην. Με αυτή την έννοια, βέβαια. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Το όπου φυσάει ο άνεμος, πάω, εννοεί. Ότι σήμερα είναι κακός ο καιρός, τι θα κάνω, τον αλλάξω αφού δεν μπορώ. Ποιος ο λόγος να συγκρούγουμε μέσα μου και να δυσαρεστούμε. Θα ζήσω τη βροχή, θα τη ευχαριστώ. Το χαλάζει, θα το ευχαριστώ. Το χιόνι, θα το ευχαριστώ. Το κρύο. Όλοι μας δυσφορούμε και αν παρατηρήσει κανείς τους ανθρώπους, δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με τίποτα. Ναι. Μα κάτι, ποτέ. Ναι. Δεν μπορώ. Πάντα κάτι θα βρεθεί για να στο χαλάσει. Στη δουλειά, ναι. Να τώρα βάλω τον άλλο. Μα, ναι. Δεν πούλησε ο δίσκος μου. Μα, τι θα κάνουμε που έχει πέσει πελατεία. Έχουμε χαμηλές πράξεις. Εγώ ξέρω λοιπόν, όταν βλέπω τη μάνα μου καλή τη ώρα 94 χρονών, ότι όλες τις οι αγωνίες, όλα τις τα χρόνια ήταν τζάμπα αγωνίες. Η ζωή λοιπόν σου χαρίζεται και σου δίνεται όταν δεν αγωνιάς. Όταν αγωνιάς, την υπονομεύεις. Τάσο, να βρούμε το όπου φυσάει ο άνεμος, είναι το νούμερο 10 από το CD. Ό,τι πρέπει τώρα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα. Και μετά να έρθουμε λίγο στα social και στον κόσμο, το πώς επικοινωνεί μαζί σου τώρα, πώς επικοινωνούσε παλαιότερα. Είναι μια σελίδα αυτή, fan page, Κώστας Τουρνάς, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Άλλο ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι, μανιφέστο του Κώστα Τουρνά. Μέσα στο οποίο, συγγνώμη που σε διακόπτω Ισίδωρε, αλλά επειδή το πες πάρα πολύ ωραία τώρα εκτός αέρα, περιέχει το Καζαντζάκης. Ναι. Και δεν ελπίζω πια, δεν φοβάμαι. Ακριβώς. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβούμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Ακριβώς αυτό. Ένα μήνυμα που βλέπω εδώ από τη φίλη μας τη Λιτό, ρωτάει τι είδους βιβλία διαβάζεις. Ενώ παράλληλα ένας ακροατής στο Twitter ρωτάει αν θα έγραφες ποτέ βιβλίο. Γράφω όταν ένα τραγούδι δεν βγαίνει τραγούδι, πολλές φορές βγαίνει να παίζω. Αλλά μέσα σε αυτό το δίσκο που σας έφερα υπάρχει ένα μικρό ημερολόγιο. Αυτό είναι απόπειρες να εκφράσεις πια περιφραστικά αυτά που και όχι με στίχο. Δεν έχω συγγραφή, ας πούμε, σαν προηγούμενο. Όσον αφορά τα βιβλία που διαβάζω, δεν έχω διαβάσει ποτέ μυθιστόρημα σχεδόν. Όταν λέω σχεδόν, μπορεί κάτι κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω μυθιστόρημα. Δεν είναι το είδος που σας αρέσει. Ναι, δεν με αφορά η μυθολογία, η φτιαγμένη, η χτιστή. Πάντα με ενδιαφέρε ό,τι μου αποκαλύπτει πράγματα για μένα, τα οποία πιθανώς εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν έχω συνειδητοποιήσει, δεν υποπτεύομαι. Ό,τι μιλούσε για τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, από μικρό παιδάκι, διάβαζα βιβλία, ας το πούμε, σε εισαγωγικά ρεαλιστικά ή αποκαλυπτικά. Ναι. Μέσα στα χρόνια λοιπόν έχω διαβάσει ό,τι έχει να κάνει με κάθε θεωρία προέλευσης, ύπαρξης και μέλλοντος του ανθρώπου, όπως είναι, ξέρω εγώ, θρησκείες, φιλοσοφίες κλπ. Καζαντζάκης μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Τον διάβασα δύο φορές, μία 17-18 και μία 23-24-25. Είναι πολύ αγαπημένος. Έχω διαβάσει πάρα πολύ Κρισναμούρτη, ο οποίος με εκφράζει απίστευτα, και πολλές φορές μου ήταν δύσκολος και εχθρικός, αλλά επέμεινα και σε ένα βαθμό κατανοώ περίπου τι λέει, γιατί ποτέ ο αναγνώστης δεν γίνεται αυτός που γράφει. Σίγουρα. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά βιβλία του Γιώργου του Πασχαλίδη μου αποκάλυψαν πράγματα για μένα τον ίδιο, τα οποία δεν υποπτευόμουν. Ας πούμε να πω ένα παράδειγμα. Όταν γνωριστήκαμε μου είπε: ανοίξει την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν νεύρα. Δεν έχουν άγχος και δεν έχουν μονές πείσματα, αλλά έχεις νεύρα. Και του είπα: μα εγώ είμαι αρνή. Εγώ για να εκνευριστώ πρέπει να περάσουν 3, 4, 5 χρόνια, 6. Λέω: όταν εκνευρίζεσαι, λέω: μπορώ να σπάσω στο σπίτι. Αν την πατήσω. Λέει: αυτό είναι νεύρα. Αλλά εν διάφτη περιπτώση ανακάλυψα πολλές φορές με τη βοήθεια των γραπτών του και του ίδιου, πολλές φορές που μιλάμε, ότι όντως είμαι νευρικός, αλλά δεν το υποπτευόμουν. Ας πούμε οδηγώ και κάποιος πηγαίνει αργά μπροστά μου και είναι στένος ο δρόμος. Αν είναι δυνατόν να περάσω από πάνω, αυτά δεν είναι νεύρα, τι είναι. Τι είναι, αλλά δεν τα υποπτεύεσαι γιατί ζεις με αυτό, και όταν ζεις με αυτό που είσαι, το μόνο που δεν υποπτεύεσαι είναι τον εαυτό σου. Ας πούμε, αν πεις σε έναν άνθρωπο έχεις άγχος, μπορεί ο ίδιος να μην το έχει παρατηρήσει ποτέ. Yeah. Αλλά να είναι μονίμως αγχωμένος. Ναι. Μπορεί να το πεις και να συνεχίζει να αντιδράσει αυτό. Εγώ δεν αγωνιώ, δεν αυτό. Αλλά να ανησυχεί. Κατά συνέπεια, τα βιβλία που διάβαζα ήταν όταν είχαν κάτι να μου πούν για μένα, για τους γύρω μου. Για τον άνθρωπο. Έτσι, για την αυτογνωσία και ετερογνωσία, αν είναι δυνατόν. Και με αυτόν τον τρόπο αυτή περίπου ήταν η βιβλιογραφία που εξήγησα μας τα χρόνια. Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή ο στίχος στα τραγούδια σου είναι που τα χαρακτηρίζει πάρα πολύ, πέρα από τις υπέροχες μελωδίες, ο στίχος, δηλαδή κανείς δεν μπορεί απλά να το ακούσει έτσι. Πάντα θα σταματήσει για να ανοίξει το αυτί του καλύτερα και να μπει μέσα σε αυτό που λες. Αυτό έχει σαν συνέπεια, όπως το καταλαβαίνω εγώ και όπως πολλές φορές νιώθουμε την ανάγκη, να έρθει ο ακροατής σε άμεση επικοινωνία με αυτόν που το δημιούργησε. Οπότε είχες μηνύματα, γράμματα πιο παλιά, τώρα με την τεχνολογία, πάντα, email. Ναι, πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που μοιραζόμουν μαζί τους. Και πάντα είχα έτσι εκδηλώσεις και εκτίμησης και αγάπης. Και... Αλλά για να σου πω μια αλήθεια, για μένα ο άνθρωπος που φτιάχνει κάτι δεν έχει καμία σχέση με το γραφόμενο. Με ποια έννοια. Μπορεί αυτός που γράφει καταπληκτικά πράγματα να είναι ακάθαρμα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ναι. Και στις ευαίσθητες στιγμές του ή στις πιο στιγμές που εκφράζεται και γαλινεύει ο ίδιος και μπορεί να επικοινωνήσει, να είναι σπουδαίος. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Εμείς κάνουμε πάντα το λάθος. Πώς, ας πούμε, ένα αγόρι στα 19 του βλέπει μια πολύ ωραία κοπέλα, νομίζει ότι είναι η καλύτερη γυναίκα του πλανήτη. Ναι, η μία και αυτή η κοπέλα, ναι, αυτή η κοπέλα, ας πούμε, να εμπεριέχει μαζί με τα ωραία χαρακτηριστικά και ένα πολύ κακό χαρακτήρα. Μπορεί, σίγουρα. Λέω. Δεν είναι κανόνας. Ζήστο τώρα ο άνθρωπος, τι να κάνει. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ο γράφων δεν είναι πάντα τόσο καλός όσο αυτό που σου είπε, ή δεν αποκλείεται, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το γραφόμενο. Το γραφόμενο όταν γίνεται δικό σου, ας μείνει δικό σου, να το ευχαριστηθείς, να το απολαύσεις, να το ζήσεις. Και εκεί φτάνει. Δηλαδή να μην εκτιμάμε τους ανθρώπους, ας πούμε, που μας δίνουν κάποια πράγματα και μοιράζονται μαζί μας. Τους εκτιμάς, αλλά πολλές φορές αγγίζουμε την υπερβολή, ας πούμε. Εσύ τελικά πώς τους αντιμετώπιζες ή αντιμετωπίζεις, δηλαδή όταν... Πάντα κολακεύεσαι στις πιο ευαίσθητες στιγμές σου, νιώθεις ότι... Τύχει να απαντήσεις κάτι, να νιώσεις την ανάγκη, δηλαδή κάτι μπορεί να ήταν κάτι, δεν ξέρω, ακραίο. Κοίτα, ή πολύ συναισθηματικό. Έχω ακούσει και καλά, έχω ακούσει και άσχημα, έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται τώρα να αναφερθώ σε αυτές, αλλά... Ειλικρινά νιώθω ότι αυτές όλες οι καταστάσεις αγγίζουν την υπερβολή. Αυτό που στα αλήθεια συμβαίνει όπως ένας άνθρωπος φτιάχνει μια εξαιρετικά ωραία μαλακιά από αρνίσιο γάλα φέτα, ναι, στην Κόρινθο, και εγώ την απολαμβάνω στο κρανίδι και λέω μια στα χέρια του, το ίδιο πράγμα θα πει και κάποιος για ένα στίχο που άκουσε και τον εκφράζει. Τίποτα παραπάνω, όλα τα άλλα αγγίζουν μια υπερβολή, αρχίζουν και δημιουργούν μονομανίες στο κεφάλι μας, οι οποίες δεν έχουν κανένα λόγο.
φτάνει να εκτιμάς έναν άνθρωπο γιατί επανειλημμένα σου προσφέρει κάτι το οποίο εσύ το εκτιμάς ως καλό, και αυτό είναι αρκετό, φτάνει. Ένιωσες, ας πούμε, όταν είδες ότι, όταν επιβεβαιώθηκε, ας πούμε, και από την επιτυχία, γιατί η επιτυχία, ας πούμε, επιβεβαιώνει το ταλέντο σου σε κάποια φάση. Αυτό όταν είσαι δημιουργός, δεν αισθάνεσαι, ας πούμε, ακόμα και ότι έχεις μια αποστολή, ας πούμε, και ότι η αναγνώριση και η αγάπη του κόσμου για το έργο σου σου επιβεβαιώνει ότι όντως έχεις μια αποστολή σε αυτόν τον κόσμο ως δημιουργός. Η αποστολή ποτέ δεν έρχεται απ' έξω. Την αποστολή την νιώθεις από μέσα. Αν ποτέ κανείς μπορεί να τον ονομάσει αποστολή. Τι είναι εντός αποστολή εισαγωγικών. Τώρα. Αποστολή είναι ότι επειδή εγώ είμαι ένας εξαιρετικός τεχνίτης, ό,τι φτιάχνω το φτιάχνω καλά, ας πούμε, μην το κάνω άσχημα είναι το ένα, και αυτό μπορώ να κάνω, αυτό ξέρω να κάνω, αυτό μου αρέσει να κάνω, το κάνω. Μέχρι εκεί είναι η αποστολή. Δεν υπάρχει τίποτα θεόδοτο. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα με μεταφυσική έννοια. Για μένα το ταλέντο είναι θεόδοτο, αλλά είναι φοβερό το ότι το αισθάνεσαι τόσο απλό και φυσικό. Αυτό, αυτό επιβεβαιώνει ότι είναι θεόδοτο. Όταν όλα τα βλέπεις απλά και όταν όλα παραμένουμε στο κεφάλι σου απλά, γλιτώνεις τον κίνδυνο του να σκοτιστείς για πράγματα μάταια. Και ίσως πολλές φορές να γλιτώσεις και τις υπερβολές και τις παγίδες τις οποίες μπορείς να πέσεις μόνος. Έτσι. Ο Billy Boy λέει, τι χόμπι έχει ο κύριος Τουρνάς, πώς περνάει τον ελεύθερο του χρόνο. Ωραία ερώτηση. Κατά περιόδου συνέβαιναν διάφορα πράγματα. Ένα χόμπι υπήρξε κάποτε έτσι, η διαδικασία με τον υπολογιστή, με τα social media κτλ. Ένιωσα ότι τρώνε ένα πολύ χρόνο από την καθημερινότητα και το ζωτικό σου χρόνο. Όταν το παράτησα συνειδητά, περίσσεψε λίγος χρόνος. Και αυτή την περίοδο είμαι σε μια διαδικασία όπου λίγο περισσεύει ο χρόνος και πολλές φορές αυτό που συνιστώ σε άλλους να είναι δημιουργική και σε κίνηση δεν το κάνω εγώ ο ίδιος, τεμπελιάζοντας, λίγο πιο νοθρός έτσι, το οποίο δεν μ' αρέσει, αλλά είμαι συνειδητοποιημένος, ξέρω ότι δεν το θέλω, ναι. Και με κάθε ευκαιρία το διώχνω από τη ζωή μου, δηλαδή πάντα κάτι κάνω, ό,τι μπορώ. Δεν υπάρχει όμως κάτι σαν χόμπι. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν χόμπι, ας πούμε, τα μηχανήματα ηχογράφησης, μουσικής. Κάποια στιγμή έκανα ένα στούντιο, έζησε καμιά εικοσαριά χρόνια, έχει γραφτεί ένα μεγάλο μέρος ελληνικής μουσικής εκεί με εξαιρετική ποιότητα. Α, πάρα πολύ ωραία. Μόνο δική σας μουσική ή όχι. Κόσμος πολύς. Κόσμος πολύς, ναι. Είναι από κάθε είδος. Αυτή κι αν είναι δημιουργική διαδικασία, γιατί είναι. Ναι, αλλά εκεί δεν έκανα τίποτα. Εγώ απλώς έφτιαξα το χώρο με τις δικές μου προδιαγραφές, ας πούμε. Ή έτσι όπως θα το καταλάβαινα εγώ. Αυτά. Ωραία. Χόμπι ακριβώς δεν υπάρχει. Βέβαια και. Δεν ξέρω αν ο μέσος ακροατής μπορεί να καταλάβει όλα τα στάδια της δημιουργίας, ας πούμε, ενός τραγουδιού. Αν λάβει υπόψη του ότι γράφεις το στίχο, γράφεις τη μουσική, ενορχιστρώνεις, παίζεις, τραγουδάς, πού να μείνει χρόνος για χόμπι, δηλαδή όλα αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στα πολύ ζωτικά χρόνια δεν έφτανε το 24ωρο. Είμαι βέβαιος. Πάντα χρεωμένος σε χρόνο ήμουν. Χρεωμένος. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι πια έτσι. Και ένας από τους λόγους είναι ότι όταν εγκατέλειψαν οι δισκογραφικές εταιρείες και άλλαξε λίγο αυτό το καθεστώς παραγωγής μουσικής, χώρια που βλάφτηκε η μουσική στην Ελλάδα 1000%, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν πόρτα να εκφραστούν. Πέρα από αυτό και στους παλιότερους δημιούργησε επίσης ένα πρόβλημα. Βέβαια. Δηλαδή, τι να κάνεις τώρα, ας πούμε, ένας νέος άνθρωπος λέει: θα φτιάξω ένα τραγούδι να το βάλω στο YouTube, ας πούμε. Δεν είναι λύση αυτή. Γιατί σύν της άλλης πρέπει ήδη να έχεις τον εξοπλισμό, να έχεις τα κομπιούτερ, να έχεις το φίλο σου, να έρθει να παίξει, να έρθει να κάνει, να προγραμματίσει, να κάνει, να δείξει. Και έχει χαθεί όλη αυτή η γοητεία της μουσικής που φτιαχνόταν με 5-6 μουσικούς στο στούντιο, ζωντανά. Που ήταν κάτι. Σίγουρα. Αυτό βέβαια είναι μείον στην κοινωνική μας ζωή. Σίγουρα. Έτσι, και αυτή την ώρα που μιλάμε πιθανότατα χάνουμε κάποια εξαιρετικά ταλέντα λόγω των εμποδίων που έχουν να μπορέσουν να είναι δημιουργικοί και να εκφράζονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, γιατί κάθε γενιά έχει πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να συνδράμουν τους υπόλοιπους σε αυτό το τομέα, στη δημιουργία της μουσικής, ας πούμε. Και αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς
Πάντως, εμείς έχουμε την ευλογία, δηλαδή, το λέω έτσι, επειδή είμαστε σταθμός και νεανικός σταθμός, μας στέλνουν πράγματα ή μας καλούν σε συναυλίες εξαιρετικά ταλέντα. Και λες, τι γίνεται. Δεν έχω κανένα ερωτηματικό γι' αυτό. Έτσι, έτσι. Και είναι, νομίζω, και χρέος δικό μας και όλων όσων καταρχάς μπορούν να στηρίζουν αυτά τα άτομα. Ψάχνω να βρω ένα μουσικό και απέναντί σου έχεις 10 βιρτουόζους, ας πούμε. Οι οποίοι είναι 20, 25, 27, ξέρω. Ακριβώς. Μένεις χαζός, λες. Στα χρόνια μου δεν είχαμε τόσο ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα εκφραστούν όμως, πώς θα διοχετευτούν όταν υπάρχει τέτοιος αποκλεισμός τουλάχιστον στις τέχνες, ας πούμε. Έτσι είναι, και ο καθένας από το πόστο του ό,τι μπορεί κάνει πραγματικά. Ακριβώς. Και χωρίς απογοήτευση, ας κάνει ό,τι έτσι, μπορεί. Έτσι ακριβώς. Και να επιμένει, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, να στον ελάχιστο χρόνο, ναι, εγώ λέω στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, γιατί έχουν μείνει 10 λεπτάκια, να πούμε για τα καινούργια τραγούδια και να ακούσουμε. Ναι, δεν είναι και τόσο καινούργια, είναι 3-4 ναι. χρόνια. Ναι, εντάξει. Τα τελευταία, εν πάση περιπτώσει. Τελευταίος δίσκος, λοιπόν. Είναι από αυτό το CD. Έτσι, το 11. Ναι, το 11. Θα μας πεις λίγο έτσι τη διαδικασία, τι έχουμε εδώ. Τίποτα, είχα γραφτεί κάποια τραγούδια, δεν υπήρχε τρόπος να πάμε παρακάτω. Κάπως τα φτιάξαμε εκεί πέρα στο στούντιο. Τι τα κάνεις τώρα αυτά. Να τα βγάλεις δίσκο σε δισκογραφική, κλειστές πόρτες. Με ένα φίλο, λοιπόν, ο οποίος έκανε αυτή την έκδοση των CD, βάλαμε μέσα ένα CD με ζωντανή ηχογράφηση από την αρχιτεκτονική, ένα DVD με οπτικοακουστικό το ίδιο, και βάλαμε και τα 4 αυτά τραγούδια που είχαμε καταφέρει να τα κάνουμε. Υπάρχει και ένα ημερολόγιο με έτσι, σκόρπιες κάποιες σκέψεις από εκείνη την περίοδο. Και το κυκλοφορήσαμε. Δεν είχε πολύ κίνηση. Ο απλός λόγος είναι ότι όταν ανοίξεις το ίντερνετ, ας πούμε, και χτυπήσεις ένα τραγούδι, το κατεβάζεις ό,τι ώρα θες και δεν χρειάζεται να δώσεις ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι ένας μικρός πόλεμος, ας πούμε, που γίνεται. Υπόψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αδιαφορεί για το πολιτιστικό της επίπεδο. Δεν νομοθετεί, δεν περιφρουρεί. Και τι είναι να περιφρουρήσεις? Το να περιφρουρήσεις στην ουσία είναι σαν να δίνεις ένα λεπτό σε ένα ταλαντούχο μουσικό που γνώρισες, για να μπορέσει με το ένα λεπτό του καθενός να υπάρξει σαν ταλαντούχος μουσικός. Ναι. Αλλιώς θα κάνει κάτι άλλο και τον έχεις χάσει από εκεί που έχει ταλέντο. Αυτό η Ευρώπη δεν το κάνει. Δεν περιφρουρεί, δηλαδή, τα μέσα με τα οποία μπορούν να επιβιώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν στην ευρωπαϊκή έτσι. Κουλτούρα και στην παγκόσμια. Δεν το περιφρουρεί, ίσα ίσα τα αφήνει στην τύχη του. Τι δηλαδή λέει κάποιος άλλος, να μπαίνουμε στο ίντερνετ, να μην βρίσκουμε τη μουσική και να πληρώνουμε? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν εταιρείες σήμερα οι οποίες καρπώνονται τεράστια ποσά. Η iTunes της Apple, η Amazon, πώς τη λένε την άλλη που της Κοσμοτέ, το Spotify. Το Spotify. Είναι τουλάχιστον 10 τεράστιες εταιρείες. Αν δεις τα ποσά που εισπράττουν από το streaming, από το rent και από την πώληση τραγουδιών, που στα χέρια των καλλιτεχνών έρχονται αστεία, γελία ποσά. Τα οποία, και την ίδια ώρα βλέπεις τα κέρδη τους και λες, αυτή είναι η οικονομία της Ελλάδας, αυτά που έχει η Apple, ας πούμε. Λες, κάτσε, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, το 1/10 από αυτά να πηγαίνει στους μουσικούς? Για ποιο λόγο? Για να μην αλλάξουν επάγγελμα. Αν έναν εξαιρετικό συνθέτη ή στιχουργό μου τον κάνεις μεθαύριο, ας πούμε, χτίστη, γιατί πρέπει να ζήσει, ποιος τον έχει χάσει? Δεν τον έχω χάσει έτσι εγώ. Είναι, έτσι είναι. Και το θλιβερό είναι ότι η κοινή γνώμη, ας πούμε, για την ΑΕΠ και τα δικαιώματα και αυτά είναι πολύ παρεξηγημένα. Ναι, κοίταξε, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα, είναι μάταιη. Αλλά κάποτε που έγραφα κάποια κείμενα για αυτό το πράγμα και τα μοιράστηκα έτσι στο ίντερνετ, στην ουσία, όταν δεν θες να ενισχύσεις αυτό που σου δίνει, ανταλλακτικά. Δηλαδή, με κέρασε έναν καφέ, ρε παιδί μου, σου αφήνω ένα πουρμπουάρ. Αυτό ναι. εννοώ. Αν δεν θες να είσαι έτσι, πάει να πει ότι όλοι σου χρωστάνε και μόνο πρέπει να εισπράττεις. Αυτή δεν είναι η κοινωνία μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Είναι ωραίο πράγμα ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα να μπορεί να έχει πρόσβαση στη μουσική. Αλλά δεν είναι το ίδιο ένας άνθρωπος που έχει δισεκατομμύρια, όπως είναι, ας πούμε, η iTunes της Apple, να μην μοιράζεται τίποτα με αυτούς που χρησιμοποιεί και το υλικό τους. Είναι αυτό, είναι κρίμα. Είναι φοβερό. Έτσι. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Η αλήθεια είναι ότι η ώρα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το καταλάβαμε ούτε εμείς. Γιατί είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε στο τώρα, ακριβώς. Και πραγματικά είναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Ώρες. Και να σ' ακούμε, Κώστα. Πραγματικά είναι.
Κοίτα, κάποια στιγμή θα πολύ... κουραζόσουν. Ενδεχομένως να επαναλάβουμε όμως κάποια στιγμή. Καλά ακριβώς, να είμαστε. Ακριβώς. Μακάρι. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους εδώ που έχουν γράψει με τόση αγάπη τα μηνύματά τους και τα έχουν στείλει. Να προσθέσεις και τις δικές μου ευχαριστίες και για τα καλά τους λόγια και την υποστήριξη, όχι τώρα αλλά όλα τα χρόνια. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Να είστε όλοι καλά. Και να πούμε κιόλας ότι ούτε τα μισά δεν έχουμε πει και δεν τίποτα, έχουμε διαβάσει. Ναι, ό,τι προλάβαμε, ό,τι προλάβαμε. Θα τα δώσουμε όμως τον Κώστα να τα διαβάσει. Θα τα διαβάσει όλα. Ναι. Κώστα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που εγώ είσαι εδώ για σήμερα. Για τη φιλοξενία και για την καλή σας διάθεση. Ήταν υπέροχα πραγματικά και την Τόνια να ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας. Εγώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν πολύ ωραία. Τιμή μας και κυρίως πέρα από το έργο σας, το οποίο ο κόσμος το ξέρει και δεν περιμένει από εμάς να το υπογραμμίσουμε, για τον λόγο σου, για τα φωτεινά μηνύματα που έδωσες και για την αλήθεια που έδωσες σε όλα όσα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι όπως τα λες. Ευχαριστώ εγώ. Εγώ τουλάχιστον έτσι τα βίωσα και από ό,τι φάνηκε και οι ακροάτες. Όλοι μας, έτσι ακριβώς. Να είμαστε καλά. Όλοι. Να διαλέξουμε δύο κομματάκια από τα καινούρια να κλείσουμε με αυτά. Από το 11. Ναι. Να παίξουν συνεχόμενα. Ξέρει. Ναι, έχουμε πει ένα-δυο, δεν είναι από τα ντουέτα. Όχι από τα ντουέτα, λέω από τα τέσσερα τελευταία. Το δεν με νοιάζει και το σιωπή, ας πούμε. Το δεν με νοιάζει και το σιωπή. Από τον δίσκο το 11, Κώστας Ορνάς 11, δύο CD και ένα DVD με συναυλία. Έτσι. Ναι, από την αρχιτεκτονική. Από την ήταν η παράσταση, ναι. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους και την άλλη Πέμπτη τα ξαναλέμε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.